Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα. Πάω 24. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει μπροστά. Πραγματικά. Έξω. Αυτό εδώ απέναντι τι είναι? Από πότε προέκυψε αυτό εδώ? Είναι καλοκαιρινή βάρδια. Ναι. Έτσι στην ηχοληψία. Rotation. Πώς γίνεται? Με έχουν πετάξει στούντιο με μία όπως είναι η Μπούντου και έχω και γυναίκα ηχολήπτρια. Ωραία. Με έχουν εκνευρίσει από Δευτέρα πρωί μία γυναίκα. Με έχει εκνευρίσει. Εντάξει. Γενικά η Δευτέρα μου μέχρι στιγμή έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα και η εβδομάδα μου. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά όμως, σιγά σιγά φτιάχνει. Ωραία. Έφτιαξε ήδη, εγώ πιστεύω. Έτσι θεωρείς? Και ας μην κακώς ακούω καλά στα ακουστικά μου, πιστεύω ότι έφτιαξε. Τι κάνει η χολήτρια, γιατί δεν ακούμε καλά? Λοιπόν, ΠΑΟ 24 ακούτε εσείς. Νίκος Μοσχοβίτης, βεβαίως ανανεωμένος, μαυρισμένος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με κάποια νεύρα τα οποία νομίζω ότι χάθηκαν στην αυτά, εντάξει, πορεία, έτσι. Ναι. Εξαλείφθηκαν, να το έτσι, πούμε. Έτσι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Ελένη Μπούντου εδώ. Είτε τη ακούτε Παρασκευή, είτε Πέμπτη, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή, σίγουρα θα την πετύχετε. Ναι, αλλά είσαι σε μία ζώνη. Κάποιοι είναι σε δύο ζώνες. Ναι, δόξα τω Θεώ. Κάποιοι πάνε και βράδυ. Πρωινό. Έτσι ακριβώς. Καλοκαίρι είναι. Έτσι, πρέπει λίγο Βεβαίως. Να καλύπτουμε τους συναδέλφους που μπορεί να λείπουν για δουλειά, όπως λείπουν τα δύο τα δικά μας τα παιδιά. Και η χολήπτρια επίσης το ίδιο. Το έλεγα χτες, νομίζω, στο Σταύρο, ότι μου φάνηκε πάρα πολύ αυτή η προετοιμασία. Δεν έχει να κάνει με το ότι κόπηκε στα δύο, μοιράστηκε στα δύο κομμάτια. Έχει να κάνει ότι νομίζω ότι λείπουν τρεις μήνες πάνω. Φτάνει πια. Δεν σου φαίνεται? Εντάξει, φτάνει πια. Συγκριτικά με τα άλλα. Πηγαίνετε 15 μέρες προετοιμασία, να τελειώνουμε, ρε παιδιά, όπως κάνουν όλοι. Έτσι ακριβώς, και μετά έρχονται και ξεκουράζονται τα παιδιά μας. Καλά, ναι. Απαραίτητη ξεκούραση, γιατί. Οπότε μαζί θα πάμε όλη την εβδομάδα σίγουρα και μετά έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Νίκο, μου υποδεχόμαστε τους ερευνητές. Και αυτό το συζητάμε και δεν έρχεται. Έρχεται, ρε, σε την άλλη εβδομάδα. Ναι, το συζητάμε πολύ καιρό, αυτό θέλω να πω. Να σου πω κάτι, σκέφτομαι αυτή η εβδομάδα και μετά μπαίνουμε σε αυτή την καθημερινότητα που πας μία μέρα πριν στην Τούμπα για τις συνεντεύξεις. Θύμισε μου λίγο. Είναι τρίτη. Πρώτο παιχνίδι Τρίτη και μετά το άλλο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα ή πάει. Τετάρτη, μία Αυγούστου. Δηλαδή είναι δύο εβδομάδες παιχνίδια. Που θεωρητικά πρέπει να πάρει την πρόκριση για να μπει καλά και ο μήνας σου. Έτσι, τι θεωρητικά, Αυγούστου. Ουσιαστικά πρέπει να την πάρει. Ουσιαστικά, το τι θα γίνει, ναι. Ακριβώς. Και είμαστε κιόλας ανάμεσα σε δύο φιλικά, δηλαδή είμαστε σε μία λίγο περίεργη κατάσταση, γιατί το να συζητήσεις για το χθεσινό φιλικό είναι λίγο άτοπο. Να σου πω κάτι, θέλω να ξεκαθαρίσω για το χθεσινό φιλικό. Να ξεκαθαρίσεις, Ελένη. Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί είναι άδικο. Ναι. Έτσι, διάβαζα πάρα πολλά σχόλια χθες ότι επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ με 3-1, τους βαφτίσατε ρεζέρβες, ρε εσείς, ότι και καλά αποδώσαμε ή απέδωσαν την ήττα στο γεγονός ότι αγωνίστηκαν ρεζέρβες. Παιδιά, ρεζέρβες αγωνίστηκαν. Το είπαμε και χθες. Δηλαδή, υπήρξε αλλαγή προγράμματος, ναι, αλλαγή πλάνου, γιατί όντως ήταν να αγωνιστούν οι βασικοί. Ναι, και επίσης, να σου πω, λίγο κάτι άλλο. Οι ρεζέρβες είχαν 4-5 καθαρές φάσεις. Ένα γκολ. Και οι άλλοι είχαν 2 τρίποντα. Δηλαδή, τώρα το γκολ που βάζει το 1-0 adverb, εντάξει, είναι τούβλο. Εντάξει. Είναι τούβλο και είναι. Εντάξει, και το τρίτο που βάζει, σηκώνει τώρα ο μαύρος το κεφάλι και αμφιβάλλω αν είδε εκεί πέρα. Στην γωνία και την έστειλε την μπάλα στο γάμα. Δηλαδή, απλά είχαμε θέματα. Είχαμε θέματα. Συμφωνώ ότι υπήρχαν θέματα. Αμυντικά πολλά. Συμφωνώ. Αλλά είναι εντεκάδα η οποία δεν είναι αυτή που δουλεύει, να το πω έτσι, μαζί, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ωραία. Μιλάμε για ελάχιστες φορές να έχουν βρεθεί. Ναι, και με βάση την εικόνα του αγώνα, ωραία, το 3-1 δεν νομίζω ότι την αντικατοπτρίζει. Δεν λέω ότι η ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Δεν λέω ότι έπαιξε σούπερ. Έτσι. Αλλά η εικόνα του αγώνα. Και τα δύο γκολ που βάλανε οι Βέλγοι, που ήταν δύο πανέμορφα γκολ, αλλά προήρθαν από ατομική ενέργεια κάποια δύσκολα σούτα, ας πούμε, να το πω έτσι, γιατί το δεύτερο δεν ήταν ατομική ενέργεια, το πρώτο ήταν. Έγραψαν το 3-1. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είναι αναμένουμε στο 3-1 ή στο τι είδαμε. Και το τι είδαμε, ναι, μεν προβληματίζει κάπως, αλλά δεν είναι και καταστροφή. Θα ακούσουμε και Λουτσέσκου μετά. Και Βεβαίως. Θέλω αυτή τη φορά να εστιάσετε και να προσέξετε πάρα πολύ τα λόγια του προπονητή, γιατί σκέψω ότι εγώ έγραφα εκείνη την ώρα και άκουγα τον Λουτσέσκου. Σήκωσα το κεφάλι μου να δω λίγο στην τηλεόραση τώρα. Αλήθεια, το άκουσα αυτό? Θα καταλάβετε σε ποιο ακριβώς σημείο αναφέρομαι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή και ο Λουτσέσκου του βγαίνει μία δυσαρέσκεια. Πετάει ένα γάντι, αν θέλεις, ένας εκνευρισμός. Δηλαδή, εκεί που λέει ότι μην ξεχνάτε ότι παίζαμε χωρίς φόρ και χωρίς αριστερό μπακ, δεν αντιλαμβάνεσαι κάτι ότι ένα καρφί κάπως βγαίνει? Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται δημόσια ο Λουτσέσκου είναι αυτός που πρέπει. Δηλαδή, όταν έχει ένα ζήτημα, θα το εκφράσει με τον σωστό τρόπο. Καλή ώρα αυτό που πες χθες, με τον αριστερό μπακ και τον επιθετικό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είπε ότι μην ξεχνάτε. Ποτέ ότι δεν θα πάει κατευθείαν να ορμήσει, λέω εγώ. Όχι. Όπως μπορεί να έκανε, ξέρω εγώ, μη πούμε ονόματα. Με το πρωτάθλημα. Κάποιος άλλος. Με το πρωτάθλημα. Όπως έκανε με το πρωτάθλημα. Σε μια άλλη περίπτωση. Το πώς εκφράστηκε και το πώς εκφράζεται. Γενικά, όταν εκφράζεται δημόσια, παρότι λέει πολλές φορές, θα πω εγώ,
δεν ξεφεύγει από αυτά που πρέπει να πει. Και τα μηνύματα που είναι να στείλει, τα στέλνει. Κάθε φορά. Χωρίς να εκτίθεται και χωρίς το πιο σημαντικό, εγώ το καταλαβαίνω και φαίνεται και από το πώς μιλάει και το πώς, όταν θέλει να εκφράσει ένα οποιοδήποτε παράπονο, δεν πηγαίνει, το εκφράζει πολύ έτσι. Πώς το πω, ευγενικά, δεν το λες ευγενικά. Κομψά. Κομψά, μπράβο. Νομίζω είναι αυτό το έχω τάκτ, αλλά μέσα από το τάκτ ναι, σου περνάω μέσα και από τα αυτό μηνύματα τάκτ, όμως, που μέσα θέλω. Αυτό το τάκτ, αυτό το οποίο θέλει να κάνει κάθε φορά και νομίζω το έχουμε καταλάβει πλέον 100% είναι να κρατάει το γκρου των παικτών που έχει ενωμένο και σίγουρο τον εαυτό του. Δηλαδή, παρότι δεν έχει αυτό το επιθετικό που τον έχει δει τόσο καιρό, ωραία, δεν θα πει δεν έχω επιθετικό. Έχει τον Πρίγιοβιτς, έχει τον, ξέρω εγώ, τον Μιστακίδη. Δηλαδή τις προηγούμενες φορές έλεγε ορίστε, ο επιθετικός μου είναι εκεί. Είναι εκεί στον πάγκο και λογικά στο μάτς με τη Βασιλεία θα είναι έτοιμος. Αυτό θέλω να πω. Ότι ναι, μεν σου περνάει ένα μήνυμα ότι ναι, έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε λύσει. Αλλά από την άλλη δεν σημαίνει ότι αυτοί που έχουμε δεν μπορούν. Ναι, γιατί ξεστή κρατάει και ζεστούς τους παίκτες του. Δεν τους ακυρώνει με τίποτα. Αυτό το γκρουπ το οποίο τον κράτησε πέρσι, τον οδήγησε εκεί που τον οδήγησε και γενικώ ήταν μια πετυχημένη χρονιά έτσι πέρσι. Ναι. Και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο, αν εξαιρέσει κανείς το πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη, ήταν μια άκρος πετυχημένη χρονιά και γι' αυτό κιόλας παρέμεινε ίδιο το υλικό. Αυτό ζήτησαν δεν και ξέρω, οι πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος ήταν σταθερά που έψαχνε ο ΠΑΟΚ. Απλά όταν ανέλαβε πέρσι πάνω κάτω τέτοιο καιρό, Ήτανε 14 Αυγούστου, νομίζω. Οκ, ένα μήνα πιο μετά. 14 Αυγούστου. Σε εκείνο τη δραματική κατάσταση την οποία ανέλαβε και το που είναι τώρα, νομίζω ότι ο Λουτσέσκου συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι. Αν όχι η μοναδική, σταθερά, αυτό στον οποίο, ρε παιδί μου, μπορείς να βασιστείς. Και στο κομμάτι της δουλειάς, μέσα στην ομάδα, και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι. Εμείς μιλάμε για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον. Μιλάμε για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Οπότε σήμερα, λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε το τι έγινε χθες με το φιλικό των παικτών που προφανώς και δεν θα παίξουν σήμερα, θα παίξουν αυτοί που. Όπως όλα δείχνουν θα είναι στο βασικό σχήμα εν ώψη Βασιλείας. Έχουμε να πούμε αρκετά, υπάρχουν τα... Για πες, τι πήγες να πεις. Όχι, ότι θα πάμε Ολλανδία να μας τα πούνε καλύτερα αυτά που ήταν, έτσι. Ναι, αλλά γιατί κάτι, ήθελες κάτι να πει έκτακτο, καταλάβεις. Όχι. Ήθελα να πω για τους Γάλλους που βούτυξαν στο Θερμαϊκό από τη Χαρά τους, αλλά δεν μάθες. Μπράβο τα παιδιά. Δηλαδή αυτή είναι η είδηση εδώ που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Τόσους Γάλλους έχουμε εδώ, μπράβο. Έχουμε, λέει, Γάλλους τουρίστες. Πώς βγήκαν είναι το θέμα από το Θερμαϊκό, εκείνη το ζήτημα, όχι το τι μπήκανε. Είναι μισό το ρεπορτάζ. Μα το ρεπορτάζ εκεί είναι. Γιατί λέει ότι από τη χαρά τους μετά την κατάκτηση του τίτλου δεν σχολιάσαμε καθόλου με τη άλλη. Έτσι τα λέγαμε εμείς, ότι τελικό θα δούμε Γαλλία-Κροατία και θα σηκώσει εύκολα Με τη Βραζιλία σου, μωρέ, εσύ που τα λέγαμε. Εγώ, εντάξει, εννοείται Βραζιλία ήμουν, αλλά από τη στιγμή που αποχαιρέτησε νωρίς η Βραζιλία, σου είπα μετά πώς θα πάμε. Μέχρι τον τελικό, σου έλεγα. Ήσουν εσύ με τον. Όλη τη Γαλλία λέγανε εσύ να σας έλεξε, ό,τι γίνεται. Ήσουν εσύ. Όχι, εγώ το έχω και γραπτός. Εγώ το έχω δώσει και γραπτός σε συγκεκριμένο site που ζήτησε τα προγνωστικά μου. Μάλιστα. Έτσι. Και έχω πει Βραζιλία, και αν όχι Βραζιλία που είναι η αγάπη μου, έτσι. Πήγες από το συνέστημα κομμάτι, δηλαδή εκεί, ναι. Ναι, θα βλέπω Γαλλία, γιατί πιστεύω ότι 20 χρόνια μετά πρέπει να coming home. Και θυμάμαι κιόλας, Νίκο, που ήσουν με τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη στον αέρα και λέγατε Αγγλία-Γαλλία στον τελικό. Και σας έλεγα, όχι ρε παιδιά, θα πάει η Κροατία. Μαζί με τον Γιάννη τα λέγατε και λέω συγγνώμη που σας το χαλώ. Α, δεν θυμάσαι τώρα, Γιάννη, θέλω λίγο, αν μας ακούς, φίλε, να με επιβεβαιώσεις, γιατί εδώ ο κύριος μου κάνει μορφασμός ότι δεν θυμάται. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ εύκολη υπόθεση χθες για την Γαλλία. Άσχετα που στο πρώτο ημίχρονο είδαμε έτσι μια μαχητική. Μια μάχημη Κροατία, έτσι, με ψυχή, με καρδιά. Και της πήγε το μάτς της Γαλλίας, μωρέ. Να προσπαθεί. Της πήγε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι της πήγε. Ναι. Βούτυξαν, που λες, οι Γάλλοι στο Θερμαϊκό, έτσι, μεθυσμένοι από την επιτυχία της εθνικής τους και όχι μόνο. Βούτυξαν στο Θερμαϊκό. Τώρα το πώς βγήκανε, είναι ένα καλό ερώτημα. Το Παοξάκι είναι αυτό, η Έλενα, η Κρεμλίδου, αυτή είναι. Έχεις απορροφηθεί, βλέπω. Τι κάνει ακριβώς. Χορεύει. Μάλιστα. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε. Διδείτε για το γυμναστήριο. Και χορέψτε, μάλλον, για το γυμναστήριο. Και χορέψτε για το γυμναστήριο. Τέλος πάντων. Βέβαια, πληρώνεται για να χορεύει, εννοείται. Εσένα δεν σε πληρώνει. Καταρχάς δεν μας το έχεις μάθει ακόμα το πώς γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας. Δεν ξέρω κιόλας. Σήμερα έχουν και ταξίδι, νομίζω, Είναι λίγο. Χθες ήταν το ταξίδι. Χθες ήταν το ταξίδι 120 χιλιόμετρα μακριά από την βάση τους. Μα γι' αυτό δεν αγωνίστηκαν οι. Θεωρητικά ρεζέρβες, ναι. Για να μην ταλαιπωρηθούν από το ταξίδι. Ωραία, οπότε επιστρέφοντας θα πάμε και προς Ολλανδία, να κάνουμε λίγο κουβέντα και για αυτά που είδαμε χθες, που είδαν και ο Δημήτρης Μπατζόγλου και ο Σταύρος Κόλλας εκεί, στο φεστινό παιχνίδι, και να κάνουμε λίγο μια κουβέντα για ό,τι είναι να δούμε σήμερα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Η αλήθεια είναι ότι χθες έπεσε κράξιμο. Έτσι. Όπα. Έπεσε κράξιμο η αλήθεια είναι χθες. Το έχουμε πει, πίστοση χρόνου θέλουν τα παιδιά. Έπεσε κράξιμο όσον αφορά την αμυντική λειτουργία της ομάδας, τις αντιδράσεις σε ορισμένες φάσεις, γενικότερα το πώς αντέδρασε η αμυντική γραμμή της ομάδας του Δικεφάλου. Χθες υπήρχε μια ενδεκάδα η οποία ξεκίνησε με αυτό ακριβώς. Ρέι κάτω από τα δοκάρια. Μετά είδαμε Γλύκο στο δεύτερο ημίχρονο. Κίτσιου, σωστά. Κίτσιου. Χατσερίδη, Μαλεζά. Που θεωρώ ότι αυτό το δίδυμο πολύ δύσκολα θα το δούμε μέσα στη σεζόν. Αριστερά. Έτσι, σε τον Παλογιάννη. Τον Παλογιάννη, πάμε λίγο κέντρο. Ήταν ο Χαρίσης με τον Σάχοφ. Ναι. Μπροστά του ο Ουάρντα. Ναι. Λάμπρου αριστερά, Ζαμπά δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης ο Μιστακίδης. Καταρχάς, ξεκινάμε με τη βάση ότι αυτή η εντεκάδα είναι μια εντεκάδα η οποία σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα πλην του ΠΑΟΚ δεν είναι βασική, λέω εγώ. Ναι. Αν είναι να βγάλουμε μέτρο σύγκρισης με τις άλλες ομάδες και γενικώς πώς κινούνται οι άλλες ομάδες, συμφωνώ ότι τα παιδιά αυτά έχουν πολλές πιθανότητες να σταθούν έτσι, σε μια τέτοια ομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα από την άλλη, είναι αυτό το οποίο πολλές φορές το εξηγούμε. Να σε διακόψω λίγο, να σου πω κάτι. Ότι αυτά τα παιδιά απέχουν, δεν έχουν κολλήσει. Δεν έχουν κολλήσει. Υστερούν συγκριτικά με το σύνολο το οποίο είχες πέρσι. Μα ρε παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι. Ότι... υπάρχει ένα σύνολο το οποίο έχει, είναι ενδεκάδα, να το πω έτσι. Δηλαδή, που παίζουν. Okay, θέλω να πάω στο βασικό κομμάτι. Ναι. Αυτούς που πιθανόν να δούμε σήμερα, αν υπάρχουν βασικοί αναπληρωματικοί. Ο καθένας ξέρει το πώς λειτουργεί με το συμπαίκτη του, τι κάνει καλά ο ένας, τι κάνει καλά. Οι τριάδες που είναι στις πλευρές, για παράδειγμα. Ωραία. Έχουν βρει κάποιους αυθαντισμούς και όλα αυτά. Αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να γίνει στιγμιαία σε ένα παιχνίδι. Okay. Δηλαδή, ας πούμε, χθες, στο πρώτο ημίχρονο, εγώ νομίζω ότι ο Κίτσιου με τον Ζαμπά έχουν μια καλή συνεργασία, την οποία την είδαμε και στο φιλικό, όχι το... Με τη Γάνδη. Με τη Γάνδη, με τη Γάνδη. Γενικά, η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ χθες είχε διαστήματα που ρόλαρε καλά. Αυτό λέω λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη πλευρά που έχει δουλέψει μαζί αυτό το μήνα, τα πρόσωπα δείχνει αυτά. Δείχνει τα πρώτα καλά στοιχεία. Βγάζουν κάποια πράγματα. Okay. Ας πούμε τώρα, ο Μαλεζάς με τον Χατσερίδη που ταιριάζουν και είναι ουσιαστικά οι ίδιοι παίχτες, να πω εγώ. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ίδια. Δηλαδή, δεν καλύπτει ο ένας τα χαρακτηριστικά του άλλου. Δηλαδή, ότι πες ότι ο ένας είναι λίγο πιο βαρύς και ο άλλος είναι πιο γρήγορος. Παίζοντας χθες μαζί, ωραία, είδαμε ότι έχουν θέμα. Δεν έχουν ξαναπέξει μαζί. Να το πάρουμε λίγο κατά θέση. Ναι, βεβαίως. Ο Κίτσιου, έτσι, προέρχεται από μία σεζόν δανεισμού. Άρα δεν ξέρει τον τρόπο που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, μπαίνει στη θέση του, όπως είπες και εσύ, δουλεύει σε μερικές προπονήσεις με τον Ζαμπά και σιγά σιγά σταδιακά αρχίζουν και βγαίνουν κάποια καλά πράγματα από τη δεξιά πλευρά. Το είδαμε χθες με τα ανεβάσματα του Κίτσιου, με τη συνεργασία που έβγαλε με τον Ζαμπά. Γενικώς δεν μπορεί να έχεις παράπονο από τις προπονήσεις της δεξιάς πλευράς, έτσι, του συγκεκριμένου διδύμου, δηλαδή του Ζαμπά με τον Κίτσιου και τα όσα είδαμε. Ναι. Έτσι. Πάμε αριστερά, Μπαλογιάννης. Νομίζω ότι δεν χωράει καν κριτική στο συγκεκριμένο παίκτη. Μιλάμε για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, πρώτη φορά με τη μεγάλη ομάδα, που αγωνίζεται σε μία θέση την οποία δεν τη γνωρίζει καν το παιδί. Χατσερίδης. Μόλις μερικές ημέρες προπόνησης για έναν ποδοσφαιριστή, για ένα σωματότυπο πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ. Να πω όμως λίγο κάτι για αυτό το δίδυμο. Ναι. Το δεύτερο γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ έχουν και οι δύο τέτοια μεγάλη εμπειρία που τέτοιο γκολ εύκολο δεν μπορούν να το δεχτούν, λέω εγώ. Δηλαδή, το γκολ το δεύτερο της Adverb με τον επιθετικό της που είναι ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ανάμεσα στα δύο στόπερ λοιπόν. Και βρίσκεται έτσι πολύ εύκολα από εκεί ανάμεσα και δεν υπάρχει ένας. Δηλαδή, ας πούμε, είναι πίσω από τον Μαλεζά, ο οποίος ο Μαλεζάς δεν πηδάει και ο Χατσερίδης είναι πολύ μακριά. Okay, μπορεί στην εργασία των δύο να μην είναι καλή αυτό το καιρό, okay, και δεν ξέρω αν θα του ξαναδούμε και μαζί. Απλά η εμπειρία που έχουν και οι δύο αυτοί στόπερ, έτσι ο Χατζαρίδης δεν είναι παίκτη που είναι 22 χρονών. Εννοείται. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν, έτσι. Και μάλιστα το ίδιο. Αυτό λοιπόν είναι δικαιολόγητο για μένα. Το να υπάρχει κακή συνεργασία το καταλαβαίνω. Το να δέχεις ένα τέτοιο εύκολο γκολ με δύο τέτοια έμπειρα στόπερ εκεί, για μένα αυτό είναι το δικαιολόγητο. Μιλάς για το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο γκολ, ναι. Τα άλλα δύο ήταν τρίποντα. Και νομίζω δεν μπορώ να πω κάτι. Νομίζω ότι από τα γκολ που είδαμε, από τα γκολ που έφαγε ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το δεύτερο είναι που δεν άρεσε καθόλου στον Ράσμα Λουτσέσκου. Γιατί στο πρώτο θα μου πεις. Εντάξει, και στο τρίτο βγαίνει πολύ εύκολα στην αντεπίθεση η Adverb, είναι η αλήθεια. Ναι. Ωραία. Απλά το τελείωμα είναι τρίποντο. Δηλαδή σηκώνεται από τα 8,5 μέτρο άλλο και το βάζει μέσα, θέλω να πω. Δεν υπάρχει, ξέρετε, το κακό στο τρίτο γκολ, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στη γρήγορη αντεπίθεση ακριβώς, των Βέλγων. Δηλαδή, εκεί που θέλει να δει την ομάδα σου να βγάζει κάποια αντίδραση, να κόβει,
γενικώς να βάζει ένα φρένο στην πίεση ψηλά, δεν το βλέπεις. Αυτό είναι για το Λουτσέσκου το πιο δυσάρεστο. Και σίγουρα το δεύτερο γκολ, το οποίο όχι δεν συνεργάστηκαν καλά, δεν αντέδρασαν καν. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Στη συγκεκριμένη αυτό φάση λέω. Και στο πώς δέχτηκαν το δεύτερο γκολ. Είπαμε για τον Παλαγιώνα, είπαμε για το συγκεκριμένο δίδυμο στο στόπερ, έτσι τον Χατζερίδη με τον Μαλεζά. Και επίσης είναι κάτι το οποίο, συνεχίζοντας και να μιλάμε για τον Χατζερίδη, ναι, το βλέπουμε και με τον Σάχοφ, τον οποίο τον ξέρουμε πλέον. Έτσι, ο Σάχοφ είναι τρίτη προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Τρίτη προετοιμασία, ναι. Λοιπόν, ο Σάχοφ είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, πλέον ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Έτσι. Δεν μπορεί να ζητήσει από τον Σάχοφ να σου βάλει ταχυδύναμη στο παιχνίδι του, δεν το έχει. Ωραία. Ζητά να σου πάρει πρώτες μπάλες, να είναι ψηλά. Ωραία. Και επειδή έχει κάποια καλά τελειώματα μέσα από την περιοχή, να έρχεται από πίσω και να τελειώνει κάποιες φάσεις όποτε μπορεί. Ωραία. Για τον Σάχοφ ξέρουμε κάθε καλοκαίρι που τον βλέπουμε ότι η προετοιμασία για αυτόν, επειδή είναι ένα βαρύ κορμί, το ξέρουμε, το βλέπουμε, ρε παιδί μου. Και δεν είναι το καλύτερό του στάδιο. Μπράβο. Ρολάρι, λοιπόν, έτσι. Θεωρώ ότι κάτι ανάλογο είναι και ο Χατσερίδης. Ο Χατσερίδης είναι στόπερ 1,90. Πόσο είναι, 93, δεν θυμάμαι. Δηλαδή η προσαρμογή. 1,96. Η προσαρμογή λοιπόν αυτού του κορμιού προφανώς και είναι πιο απαιτητική από ένα κορμί πιο φυσιολογικό για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Έτσι. Πόσο μάλλον τα παίζεις και στόπερ και θες παραπάνω χρόνο για να βρεις ποιος είναι ο καλός ο παρτενέρ, με ποιος συνεργάζεσαι καλύτερα, σε ποια σημεία του γηπέδου ελέγχεις εσύ και ποια όχι. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι θέλει χρόνο. Απλά το χθεσινό τον γκολ, το δεύτερο τσαντέρμπι, είναι αδικαιολόγητο γιατί έρχεται πάρα πολύ εύκολα με μια απλή κίνηση φορ ανάμεσα στα δύο στόπερ. Κάτι δηλαδή πολύ κλασικό. Έτσι. Και το να μην αντιδράσεις καθόλου για μένα. Αυτό είναι που με προβληματίζει, ας πούμε. Γιατί μιλάμε για δύο παίχτες πολύ έμπειρους, και ο Μαλέζας και ο Χατσερίδης. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, ο Λουτσέσκου είπε ξεκάθαρα μην αγχώνεται την ομάδα με αναφορά συνέχεια στις μεταγραφές. Αυτό είπε. Όλα τα υπόλοιπα είναι στη σφαίρα της φαντασίας σας. Δεν αναφέρθηκε όμως από μόνος του, αναφέρθηκε στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάμε πως παίξαμε χωρίς καθαρό επιθετικό και χωρίς αριστερό back. Όμως τα παιδιά που έπαιξαν εκεί προσπάθησαν και έκαναν το καλύτερο και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος. Είναι οι δηλώσεις του Λουτσέσκου στην Νόβα. Ούτως ή άλλως εμείς έχουμε σταματήσει πια να μιλάμε για μεταγραφικές κινήσεις, για το τι χρειάζεται η ομάδα. Ήταν ξεκάθαρο τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ, έτσι, πριν ακόμη τελειώσει η σεζόν. Ήταν συγκεκριμένες οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Εσύ, φίλε Θωμά, που θεωρείς ότι εμείς αγχώνουμε την ομάδα για μεταγραφές, εμείς είχαμε τα δεδομένα από πλευράς ομάδας για το πότε θα γίνουν οι μεταγραφές, για το πότε πρέπει να είναι οι παίκτες στη διάθεσή τους και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή το πώς θα το χειριστεί αν όλους αυτούς τους παίκτες, τους οποίους ο ίδιος προφανώς περίμενε πριν την έναρξη της προετοιμασίας και δεν τους έχει, τον απασχολεί. Εμείς αναλύουμε τα δεδομένα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με αυτό το υλικό το οποίο είχε και πέρυσι στη διάθεσή του. Με αυτό το υλικό θα αγωνιστεί απέναντι στη Βασιλεία. Κανείς δεν υποτιμάει αυτό το υλικό. Ίσα-ίσα λέμε ότι αυτό το υλικό κρίνεται πετυχημένο, έτσι. Και ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, φίλε Θωμά, που κουνά στο δάχτυλο, έτσι. Να τη έξαλλη. Που κουνά στο δάχτυλο. Έξαλλη. Όχι, μισό λεπτάκι. Δηλαδή ότι η μεταγραφολάγνη είμαστε εμείς, έτσι. Γιατί είναι. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι έχουμε. Αναφερθεί. Το αν ο Βιερίνια χτύπα ξύλο, κουνιόμαστε όλοι, ή ο Πρίγιοβιτς, ή πώς θα παρουσιαστεί στη Βασιλεία, δεν απασχολεί κανέναν άλλον. Τι κάνετε και στην ΠΑΕ θα είναι μετά. Τι κάνετε και στην ΠΑΕ. Ναι. Ναι. Άμα γίνει αυτό, θα είναι τι κάνετε και στην ΠΑΕ. Ξεκάθαρα. Ο Κρέσπο έχει δοκιμαστεί καθόλου στα αριστερά φέτος στην προετοιμασία. Κρέσπο, ναι, είχε παίξει, είχε παίξει λίγο αριστερά. Ναι, γιατί δύσκολη αυτό θα είναι πάλι που θα πάει προς τα εκεί, λογικά. Ναι, λύσεις εκ των έσω. Ναι. Σου βγήκε αυτό με Βιερίνια πέρσι, εκεί που ήταν πάρα πολύ κομβικό το σημείο και σου βγήκε και το κράτησες και μπράβο και στο Βιερίνια και στην έμπνευση Λουτσέσκου, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν γίνει κάτι με Πρίγιοβιτς, πάλι λύσεις εκ των έσω, έτσι. Και εύχεσαι να σου βγουν, έτσι, προφανώς. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Για πες μου λίγο από τους άλλους. Ο Χαρίς είχε μία έτσι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο άλλο, έχουμε και ένα ακόμη μήνυμα. Yes. Βασικά, να πούμε και στον κόσμο ότι μπορεί να στέλνει τα μηνύματά του FM και ενώ σχολιάζετε, γράφετε ό,τι εσείς θέλετε και το στέλνετε στο 54526. 1,24 η χρέωση συμπεριλαμβάνεται. Και ο ΦΠΑ και οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας και βεβαίως στη σελίδα μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να το αναφέρουμε, στη σελίδα μας στο Facebook, το ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4. Ο φίλος ο Γιώργος λέει τρία συμπεράσματα από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Υπονοούμενο για Χατσερίδη στο δεύτερο γκολ που αντί να κάνει τη διαγώνια κάλυψη και να κλείσει στο χώρο, έμεινε στον παίχτη του.
απαράδεκτο για παίχτη τόσο υψηλού επίπεδου να μην ξέρει τη ζώνη. Είναι κάτι που δεν μαθαίνεται εύκολα στα 30, συγγνώμη, και είναι λόγος να μην κάνεις αυτή τη μεταγραφή. Εντάξει, εγώ δεν αντιλήφθηκα. Καλά, εντάξει, τώρα λόγος να μην κάνεις αυτή τη μεταγραφή. Τώρα, οκ. Okay. Απλά συμφωνώ στο κομμάτι αυτό που λέγαμε πριν, ότι το να δεχτεί ένας παίχτης έμπειρος τέτοιο γκολ, δύο έμπειροι παίχτες, βάζω και μαλαζά μέσα εγώ, είναι αυτό που με προβληματίζει. Και συμφωνώ. Τώρα το να αλλάξει παίχτη για αυτόν τον λόγο. Επειδή άκουγα και την περιγραφή από την Νόβα, έδινε διαρκώς οδηγίες στην άμυνα και στο Μαλεζά και στο Χατζερίδη. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε ότι αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή, για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Ωραία. Αν εμένα με πετούσαν σήμερα με την Πούντου Χόζ, δεν ξέρω, να κάνουμε εκπομπή, θα είμαστε στα χαμένα εντελώς. Είναι φυσιολογικό. Ως ένα σημείο. Έτσι. Δεν τα δικαιολογούμε έτσι, όλα. Ακριβώς. Απλά είναι σαν να βάζει ένα δίδυμο το οποίο δεν έχει πει ούτε καλημέρα ούτε γνωρίζετε. Ακριβώς. Να τρεις ώρες να το παίζουν φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και να αναλύουν και να κάνουν χιούμορ το οποίο να δένει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, ό,τι και να πιστεύει ο Μίστα, ο προπονητής του πιστεύει πως δεν είναι φορ, άρα δεν τον έπεισε σε αυτή τη θέση. Και εγώ έτσι νομίζω. Πάλι συμφωνούμε. Είναι περίεργο το θέμα Μιστακίδη. Εγώ έτσι έχει νομίζω. Πάρα πολύ διάθεση, έτσι. Θέλει ακόμη πολλή δουλειά. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δοκίμασε τον Μπέλκα εκεί και τον έβαλε και στο φιλικό με, βοήθαμε. Τον Μιστακίδη. Όχι, τον Μπέλκα, τον Μπέλκα. Τον Μπέλκα, τον είχε βάλει στο φιλικό με τη Γάντ. Νορτζελανδικός. Όχι, όχι. Ποιο ήταν το πρώτο. Οκ, okay, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ ποιο παιχνίδι ήταν που έβαλε τον Μπέλκα εκεί. Νομίζω ότι μάλλον του Λουτσέσκου. Με Γάντ ήταν. Με τη Γάντ ήταν. Με τη Γάντ ήταν. Okay. Και μετά έβαλε στο τέλο τον Μπρίγιοβιτ. Σωστά. Μάλλον τον Λουτσέσκου δεν το ψήνει το Μιστακίδη φορ. Κοίταξε, ο Λουτσέσκο απλά αυτή τη στιγμή έχει στο πλάνο του και στο μυαλό του τον Μπρίγιοβιτς, έτσι. Όσο περιμένει να ανεβάσει στροφές ο Μπρίγιοβιτς και να φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του και στο επιθυμητό στάδιο, βολεύεται με λύσεις εκ των έσων. Είτε αυτό θα λέγεται Πέλκα στην κορυφή, είτε αυτό θα λέγεται Μιστακίδη στην κορυφή, είτε θα λέγεται Ελκαντουρί στην κορυφή. Γενικώς προσπαθεί να του βγει το πρόγραμμα, να του βγει το διπλό, να του βγει το φιλικό, να του βγει η προπόνηση, μιας και περιμένει τον βασικό του επιθετικό που είναι ο Μπρίγιοβιτς. Και ένα ακόμα που δεν έχει έρθει ακόμα. Φαίνεται ότι ο Μιστακίδης βαφτίστηκε κατά ανάγκη φορ, γιατί και ο ίδιος φάνηκε ότι του αρέσει αυτή η θέση. Του το έλεγαν και στον Παναθηναϊκό και το παλεύει. Τον έχουμε δει και στον ΠΑΟ κάποιες φορές να έχει παίξει φορ. Ναι. Okay. Έπαιξε φορ. Ναι. Μπράβο. Είναι πιο κοντά από τις άλλες λύσεις για αυτή τη θέση, έτσι, για τη θέση του φορ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Μιστακίδη. Όχι το ότι παίζει φορ, το ότι δεν ξέρουμε τι θέση είναι. Λοιπόν, τρίτον, υπολογίζει πολύ τον Βάρντα, αλλά τον βλέπει μόνο σαν ακραίο και όχι σαν δεκάρι. Καταρχάς, χθες, συμφωνώ και εγώ σε αυτό, φάνηκε από τις κινήσεις του Βάρντα, έτσι. Φάνηκε από τις κινήσεις του Βάρντα ότι η θέση του είναι στα άκρα. Έτσι, νομίζω ότι δεκάρι πολύ δύσκολα μπορούμε να τον δούμε και πολύ δύσκολα θα δώσει αυτά τα οποία περιμένεις ο Βάρντα δεκάρι. Νομίζω ότι ο Βάρντα θέλει χώρο. Και στο 10 χώρος δεν υπάρχει. Δηλαδή, στα πλάγια είναι πιθανό να βρει περισσότερο χώρο. Δηλαδή, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του είναι τέτοια που θέλει χώρο για να του βγουν. Συμφωνώ κι εγώ. Στο 10, ο Βάρντα, όταν θα έρθει ο Αστέρας Τρίπολης σε Τούμπα και θα είναι 70 λεπτά πίσω από την μπάλα, 80, παράδειγμα. Ο Αστέρας και ο κάθε Αστέρας, ναι. Έτσι από τις πολλές ομάδες που βλέπουμε να κλείνονται πίσω. Και θα είναι, ξέρω εγώ, ανάμεσα στον ο Ιγκλέσιας Ατρόμητο, ή ο Ατρόμητος, λέμε παράδειγμα τώρα, και θα είναι ανάμεσα στον Ιγκλέσιας και τον, πες έναν άλλον έτσι, δυνατό μέσο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δώσει αυτά που μπορεί. Νομίζω ότι ο Βάρντα είναι πολύ καλός κατά μέτωπο, μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο, αλλά θέλει χώρο, έτσι νομίζω. Και στα άκρα είναι πιθανό να βρει περισσότερο χώρο, λέω εγώ. Και εγώ νομίζω ότι καταρχάς να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Ποιους έχεις τώρα για το 10? Πέλκα Ελκαντουρί. Και σκέψου ότι είχες και Μπίσεσβαρ, έτσι. Που τον έχεις πάει αριστερά. Και τον έχεις πάει αριστερά γιατί έχεις ήδη λύσεις. Σου έχουν βγει αυτές οι λύσεις με πρώτη αυτή του Πέλκα. Που άλλαξες όλη την εικόνα της ομάδας με το που μετατόπισες τον Μπέλκα στη συγκεκριμένη θέση πίσω από τον Φορ. Και τώρα έχεις ένα πρόβλημα που αφορά τον Ελκαντουρί, γιατί ενώ έχει χαρακτηριστικά, ενώ πάει πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία, δεν ξέρεις πού θα τον βάλεις, γιατί ενώ είναι ένα δεκάρι προφανώς, έτσι, με Πέλκα μέσα και έχοντας καβατζωμένη τη θέση του 10, λες πού θα βάλω τον Ελκαντουρί. Σκέψου να εξηγείται τον Βάρντα και να λες, έχω και Βάρντα για τη θέση 10. Για μένα έχει και το Λάμπρο εκεί πέρα στα αριστερά. Το παιδί αυτό, όχι από το πουθενά, okay, έκανε καλή χρονιά στο Πανιόνιο, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει βήμα μπροστά. Χαρακτηριστικά είχε έτσι κι αλλιώς. Συμφωνώ. Και όταν το πήρα, πάω και τώρα και από τον Ρακλή, χαρακτηριστικά είχε. Το θέμα είναι ότι, δηλαδή από όλους
Εντάξει, ο Άρντα, okay, έχει έρθει λίγο πιο μετά, δεν είναι στο 100% ακόμα, είναι ξεκάθαρο. Ο Λάμπρου πάντως, όχι, και δεν το λέω με αφορμή τον γκολ που βάλε χθες, που ήταν ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Νομίζω ότι από τον. Δηλαδή, να πάρουμε αυτούς που γυρίσαμε. Δεν είναι μόνο το ωραίο τελείωμα του Λάμπρου πριν το προχωρήσεις, είναι το πώς διαβάζει τη φάση, έτσι, αυτή την παρακινδυνεμένη μπαλιά που γίνεται και μπαίνει μέσα, τσιμπάει την μπάλα. Και πλασάρει, έτσι. Ναι, και είναι όλη και είναι η κατάσταση φάση, την η οποία, ανάγνωση της φάσης. Είναι κατάσταση ναι. Την οποία προφανώς και είναι κάτι που το θέλει ο Λουτσέσκου, γιατί προέρχεται από χαμένη μπάλα του ΠΑΟΚ, πίεση ψηλά για να την ξαναπάρει μπράβο, γρήγορα και την ξαναπαίνει μπράβο. Γρήγορα και βάζει γκολ. Είναι αυτό που θέλει ο Λουτσέσκου ακριβώς να βλέπει. Αυτό λέω. Ότι ο συγκεκριμένος λοιπόν, από όλους όσοι επέστρεψαν από δανεισμούς, νομίζω εγώ, από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Απλά. Στη θέση τώρα που είναι εκεί, υπάρχει ο Βάρντε, υπάρχει ο Μπίσεσβαρ. Νομίζω ότι ο Λάμπρου είναι και αυτός αριστερά. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι εκεί τον βολεύει πιο πολύ γι' αυτόν. Αριστερά τον έχουμε δει, ναι. Ναι. Αυτό το παιδί πάντως έχει έρθει όχι από το πουθενά, αλλά ρε παιδί μου έχει εμφανιστεί και έχει κάνει βήμα μπροστά. Και σου λέει ότι και εγώ είμαι εδώ. Και όντως, εγώ λέω ότι από όλους όσους ήρθαν, επέστρεψαν από δανεισμό, είναι πιο μπροστά. Τουλάχιστον με την εικόνα του μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει φαν μέσα στον ΠΑΟΚ ο Λάμπρου. Από πέρσι είχε, από τη χρονιά στον Πανιόνιο είχε φαν. Αλλά νομίζω ότι δικαιολογημένα, αν θέλεις, αυτό το παιδί έχει φαν. Τουλάχιστον βάσει των πρώτων δειγμάτων που έχουμε κι εμείς, από αυτά που βλέπουμε στην προετοιμασία. Δείχνει έτσι τσαγανό, δείχνει αυτοπεποίθηση. Εγώ δεν σου λέω ότι τον Λάμπρου θα τον δούμε από την αρχή της χρονιάς βασικό και αντικατάστατο, αλλά ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς σε ορισμένα παιχνίδια. Ότι αρχίζεις και τελειώνεις από τον αν Λάμπρου. Αν μιλάμε ναι. Για αριστερά, υπάρχει και ένας Μπίσεσβαρ, έτσι. Συμφωνώ. Αλλά ο Μπίσεσβαρ, ξέρεις και ότι είναι για συγκεκριμένο χρόνο έτσι. Μέσα, για ποιοτικό χρόνο μέσα, για κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θέλεις να σου δώσεις είτε με την είσοδό του, είτε όταν το βγάλεις μετά και θέλεις να ρολάρεις με ταχύτητα μέσα στο παιχνίδι, κατάλαβες. Από αριστερά πολλούς έχεις μπουν, από δεξιά έχεις πρόβλημα. Από δεξιά έχεις Ζαμπά. Και τι, ποιον, και εμένα. Όχι, Λιμνιό, γιατί. Α, και το Λιμνιό, σωστά. Λιμνιό και Ζαμπά. Ούτως ή άλλως αυτή δεν είναι η θέση που παίζεται για Βασιλεία. Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ενδεκάδα. Πάμε στη μεσαία γραμμή. Χάρη. Δεν θα πάμε στην Ολλανδία και τέτοια. Όχι, δεν θα πάμε στην Ολλανδία. Μια χαρά τα λέμε μόνοι μας. Περνώ έτσι, και μόνοι μου καλά. Ναι, για πες. Λοιπόν, Χαρίς έρχεται και αυτός από άλλη ομάδα, έτσι. Ναι. Τώρα μαθαίνει τον τρόπο λειτουργίας του Λουτσέσκου, τώρα μαθαίνει τον Λουτσέσκου, τώρα μαθαίνει το υπόλοιπο σύνολο γενικώς. Καλώς χθες. Χθες, αυτό ήθελα να πω, ότι χθες μου άρεσε εμένα ο. Γενικά ο Χαρίς, παιδιά, πλέον επειδή τον ξέρουμε και αυτόν, έτσι δεν είναι. Ξέρεις τι θέλω, Χαρίς μόνο. Τι? Δηλαδή βάζει την μπάλα κάτω και τρέχει. Θέλω λίγο να σηκώνει. Οριμότητα, αυτό του λείπει εγώ. Θέλω αυτό. Λίγο να σηκώνει κεφάλι, λίγο είναι να είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερή ενέργεια. Δηλαδή. Μπράβο, έχει ναι, το μυαλό του στο να πάρει την μπάλα, να την πάει μπροστά, να την περάσει γρήγορα μπροστά. Ήταν σπάνιο κουβαλέσει και αυτό γιατί μπορεί να το κάνει. Ωραία. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Νομίζω ότι αυτό που του λείπει. Δεν ξέρω αν το βρήκε στο Βέλγιο με τη χρονιά που έκανε, αλλά η χρονιά του ενώ ξεκίνησε καλά πέρσι είχε τον τραυματισμό που τον κράτησε πίσω μετά. Ναι, δεν είχε είναι. Ένα δίμηνο τραυματισμό. Του λείπει, ρε παιδί μου, αυτή η ωριμότητα. Και νομίζω ότι για χθες ο Λουτσέσκου πολλές φορές γι' αυτό το έβαλε και γκάζι. Σε κάποιες στιγμές του αγώνα. Αν δεις, όταν το μυαλό του κολλάει, γυρνάει την μπάλα πίσω. Δηλαδή είναι αυτό το ότι να σηκώσει κεφάλι, να διαβάσει σωστά. Τι γήπεδο, τι χώρο έχει μπροστά του και να μοιράσει το παιχνίδι. Ναι. Όταν θολώνει το μυαλό του ή όταν κουράζεται ή όταν έχει κάνει δεν το ένα λάθος μπράβο ενέργειες. Και τον έχει πάρει από κάτω και το καταλαβαίνεις, γυρνάει την μπάλα πίσω. Και χθες το έκανε σε κανένα δυο φάσεις πίσω την μπάλα ενώ δεν έπρεπε γιατί έδινε μέτρα στον αντίπαλο. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, για το Σάχοφ τα είπαμε, έτσι για να πούμε και αυτό το δίδυμο είναι που δεν έχει δουλέψει φέτος. Φέτος αρχίζει και σιγά σιγά. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει. Γιατί όπως μας λένε και τα παιδιά πάνω, ο Κάνιας είναι αυτός ο οποίος έχει προβάδισμα για να πλαισιώσει τον Μαουρίσιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έτσι. Mm-hmm. Ο Κάνιας ο οποίος είναι διαφορετικός, θα τον δούμε και σήμερα τον Κάνιας, okay. Λογικά. Για Βάρντα τα Ζαμπά είδαμε πάλι κάτι πράγματα χθες. Οκ, okay, δεν ήταν όπως την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι είδαμε πράγματα. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός. Θα σκάμε έτσι ένα χαμόγελο νομίζω λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερο. Κορμί, νομίζω ότι και αυτό με το κορμί θέλει λίγο χρόνο για να μπει σε και πρόσεξε αυτό 100%. Που είπατε χθες, ότι πρέπει να χάσει κανένα δύο κιλά. Συμφωνώ, δεν το είχα προσέξει. Ψέματα δεν σας πω, μου φάνηκε το κορμί του. Αλλά ναι, λίγο. Θέλει και το δικό λίγο του. Λίγο δύο κιλά και, τα θέλει. Και το δικό του το κορμί θέλει λίγο χρόνο για να φτάσει στο 100%. Διάλειμμα ή ώρα θέλετε, Δεσποινή. Διάλειμμα θα πάμε διάλειμμα. Τώρα. Δώσ' μας ένα λεπτάκι ακόμα και θα πάμε. Πω. Τι γίνεται εδώ, εσύ. Έχω χάσει επεισόδιο εγώ. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα που μας ζητάει η χολήπτρια, παρακαλώ. Να πάμε για να πάμε και στην Ολλανδία. Α, γιατί ωραία. Εμείς καλά τα λέμε. Να πάρουμε και τα παιδιά εκεί πέρα να μας πούνε δύο πράγματα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε και στην Ολλανδία. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με Ολλανδία. Έτσι, νομίζω είναι καθοδόν
για το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενηθεί ο τελευταίος αγώνας, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Αυτό ήταν, μας τελείωσε η προετοιμασία, ό,τι έγινε έγινε, ό,τι έκαναν έκαναν, τα μαζεύουν, επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η προσαρμογή θα είναι λίγο απότομη βάσει των θερμοκρασιών που επικρατούν, αν και χθες έχει 27 βαθμούς το φιλικό, έτσι. Δεν το λες και άσχημα. Δεν το λες και Θεσσαλονίκη, βέβαια. Δεν έχουμε πάρα πολύ ζέστη τώρα. Μην είμαστε υπερβολικοί, εντάξει. Έχουμε περάσει και χειρότερα, Ελένη, έλα. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Ούτε σαραντάρια έχουμε ακόμα, ούτε τίποτα. Έρχεται ο φίλος του μας πάλι. Ενώ Βιερίνια δεν πρέπει να χάσει 2 με 3 κιλά. Αυτό εδώ και χρόνια με αυτά τα 2 και 3 κιλά είναι μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Το έχει αποδείξει ότι δεν το αποτελούν. Είτε 2 πάνω, είτε 2 κάτω, είτε ένα, είτε κανένα. Έχει αποδείξει ότι αυτά δεν αποτελούν πρόβλημα, ρε παιδί μου. Τα ακυρώνει αυτά τα προβλήματα. Ακριβώς. Με τα κιλά του, έτσι. Ακριβώς. Αν και ο ίδιος το λέει και πολλές φορές αστείευεται με το θέμα, ότι το θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν φύγει για διακοπές, πριν πάρει άδεια η ομάδα, έλεγε ότι για μένα το βασικό στοίχημα, ο δικός μου προσωπικός στόχος είναι να επιστρέψω χωρίς περαιτέρω κιλά, έτσι, χωρίς παραπάνω κιλά. Αλλά όπως είπε και ο Νίκος, αυτός ο συγκεκριμένος ο ποδοσφαιριστής, είτε με 2 πάνω είτε με 2 κάτω. Έχει τέτοια ποιότητα, μπράβο, και τέτοια προσωπικότητα που δεν έχει θέμα. Δεν έχει λοιπόν, θέμα. Τι? Θα πάμε Ολλανδία σε πολύ λίγο. Θα πάμε έτσι? Ολλανδία σε λίγο, θα μιλήσουμε με Σταύρο, νομίζω, με Σταύρο Κόλκα, να πάρουμε έτσι λίγο στοιχεία και για τα χθεσινά, αλλά κυρίως για τα σημερινά. Να συνεχίσω με το μήνυμα του φίλου Γιώργου. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα άλλο πράγμα που φαίνεται καιρό με τον καιρό είναι πως δεν έχει κανένα λόγο στις μεταγραφές και πως δίνει πολύ μεγάλη βάση στο να εμπεδώσει ένας παίχτης πολύ σωστά την τακτική. Τα παίζει όλα για όλα, έτσι, με τακτική, για την τακτική, έτσι, φουλ της τακτικής είναι η προετοιμασία πάνω στην Ολλανδία. Νομίζω ότι δεν το κρύβει και το λέει και ανοιχτά και ο ίδιος, ότι για εκείνο προτεραιότητα, σαφώς φυσική κατάσταση παίζει ρόλο, αλλά η τακτική είναι το α και το ω της φετινής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Συνεχίζω με το μήνυμά σου. Είναι τόσο σημαντικό για αυτόν που ενώ ο Λιμιός τη δεδομένη στιγμή είναι εμφανώς κατώτερος και από τον Λάμπρου και από τον Ζαμπά, θα παίξει μάλλον βασικός με τη Βασιλεία. Έχουμε μέρες, θεωρώ, ακόμη μπροστά μας, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι και εγώ, ο Λιμιός έχει έτσι προβάδισμα για το μάτς με την Βασιλεία, αλλά σίγουρα αυτή η θέση εκεί στα δεξιά είναι μια θέση που τον προβληματίζει, μια θέση που την σκέφτεται αρκετά ο Λουτσέσκου, αναφορικά με το ποιος θα πάρει φανέλα βασικού στην συγκεκριμένη θέση, αν θα είναι ο Λιμιός, αν θα είναι ο Ζαμπά. Νομίζω αριστερά συγκριτικά με Μπίσες Βαρλάμπρου δεν έχουμε θέμα. Νομίζω ότι ο Ολλανδός έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό. Okay. Αν και έχουμε μέρες ακόμη. Θέλω λίγο, αφού μιλήσουμε με Σταύρο, λίγο να δούμε τι γίνεται και στη Βασιλεία, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το παιχνίδι και πάω και δεν παίζει μόνος του. Ναι, μεν αναφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ, είτε από την μέσα εισαγωγικά βασική ενδεκάδα, είτε μέσα εισαγωγικά από τις ρεζέρβες, να το πω έτσι. Αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο τι κάνει και ο αντίπαλος και πού είναι και πού βρίσκεται. Και γενικά η Βασιλεία δεν στρίβει. Θα πούμε και για τη Βασιλεία, για τα δύο φιλικά που έδωσε την Παρασκευή, έτσι. Mm-hmm. Όπως έγραψαν κιόλας μέσω Twitter οι Ελβετοί, ας την ξεχάσουμε αυτή τη μέρα. Ναι, γιατί το Κοντέρ έγραψε. Ναι, έγραψε το Κοντέρ, έγραψε 4 το πρωί, έγραψε 5 το βράδυ και μάλιστα το βράδυ ήταν το πιο δύσκολο για εκείνους, γιατί έπαιζαν οι βασικοί, ναι, υποτίθεται, έτσι. Ναι. Πώς σήμερα εμείς θα δούμε τους υποτίθεται βασικούς, έτσι, αυτούς που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Μην γράψεις και σε ένα το Κοντέρ τίποτα. Και πάμε λοιπόν στον Ολλανδία να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα. Σταύρε, τι γίνεται? Καλημέρα. Νίκο, τι έγινε? Όλα καλά, φίλε. Δεν είναι εκεί, είναι ή είναι σκόνη παραλία? Πέστα ρε φίλε. Με το πέστα κιάλι. Με την προκλητική, πέστα. Πιο εύκολα βλέπεις εσύ εκεί στις παιδιάδες παραλία, παρά εγώ εδώ. Εγώ δεν έχω την παραλία αυτά. Το καλό παράδειγμα. Καλά, Σταύρο μου, και δεν την έχεις δει. Στα Μπιτσόμπαρα. Εγώ. Βλέπουμε τα stories που μας έχεις κόψει και τα τέτοια. Πώς το είπε ότι βάζεις το σιρτάρι, πώς το έλεγε πριν. Πώς το βάζεις, στην Κρυψώνα. Μέχρι στην Κρυψώνα. Στην Κρυψώνα, ναι. Λες, έχει βάλει και εσένα στην Κρυψώνα. Ναι, με βάζει στην Κρυψώνα. Μάλιστα. Ξεκάθαρα με βάζει στην Κρυψώνα. Δεν ξέρω πώς καταφέρνω και είμαι ταυτόχρονα παντού όμως. Και σε παραλία, σε Μπιτσόμπαρα, και εδώ και μετά στο μάτς. Δηλαδή είναι φοβερό. Δεν έχεις 5 μέρες άδεια? 5 συνολικά. Τι 5 ρε, εδώ έχει πάρει καμιά 22 λέει. Κοιτάω κάτι προγράμματα εδώ πέρα και το όνομά μου βλέπω παντού. Δεν ξέρω τι γίνεται, Σταύρο μου. Νίκο, εκμεταλλεύονται εδώ.
Είσαι εργατικός. Οικογενειάρχης, οπότε είναι εδώ. Παντού το όνομά μου βλέπω, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Και η Μπούντου Σάββατο θα τρέχει στα πιτσόμπαρα. Τέλος πάντων, τι να κάνεις, έτσι είναι. Τι να κάνεις. Γνωστή. Παντού, εδώ μόλις προλάβαμε την ομάδα, η οποία αναχωρεί για το Σιρβόλτε, το ξακουστό, μαρτυρικό. Εδώ ξέρετε, έχουν μνημεία. Mm-hmm. Έχουν μνημεία για πεσόντες και τέτοια, για τον πόλεμο και τα λοιπά. Ξέρετε πως χάσαν τον πόλεμο. Για πες. Σε δύο μέρες. Δώσαν την πόλη, τη χώρα όλη. Εντάξει. Άρα έκαναν πόλεμο. Περίμεναν στα σύνορα με τα ποδήλατα και έριξε ο άλλος 18.000 εξυπνωτιστές. Να σου πω κάτι. Να, τώρα μου δίνει καταπληκτική πάσα. Τον Σταύρο τον έχω φανταστεί σε τηλεοπτική ταξιδιωτική εκπομπή, αλλά πώς παίρνουν οι άλλοι το celebrity και πάνε, ο Σταύρος θα παίρνει έναν ποδοσφαιριστή και θα πηγαίνει στη γενέτειρά του κάτι και θα γνωρίζει, ρε παιδί μου, θα παρουσιάζει μέσω του ποδοσφαιριστή. Με φαντάζεσαι σε διάφορα event, θα το ξεπεράσω. Δεν θα σου τέριαζε πάρα πολύ το συγκεκριμένο concept. Ταξιδιωτική εκπομπή. Με ποδοσφαιριστή παρέα. Ότι με φαντασιώνεσαι σε διάφορα θέματα. Επαγγελματικά, Σταύρο μου, επαγγελματικά. Για να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Επαγγελματικά μιλώντας. Να τα βρείτε μεταξύ σας μετά. Κοίτα τώρα, μια κουβέντα είπα. Αλλού το πήγε. Επαγγελματικά, για σένα. Όχι, έχει πει πάρα πολλές, Σταύρο μου, τόση ώρα. Νίκο, σου είπα εγώ ποτέ σε φαντασιώνομαι. Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Όχι, ήταν λάθος ρήμα. Σε φαντάζομαι, θα σου τέριαζε. Και το ίδιο είναι, φαντασιώνουμε. Κοίτα πάμε τώρα, πάμε παρακάτω, ναι, πάμε παρακάτω. Και ενώ βλέπουμε μια κοπέλα κάνει ιδιοθεραπεία έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, ενώ οι άλλοι έχουν να δουν γυναίκα που την καημένη αυτή. Βλέπετε τουλάχιστον αυτή. Μικρή πρέπει να είναι, δεν είναι, μακριά είναι. Πρέπει να είναι για φυλακή, αλλά τώρα έχουμε κάποια παιδιά που τις ηλικίες δεν τις δουλεύουν και πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ο Λάμπρου πρέπει να αρέσει πάρα πολύ εκεί. Ε? Να έχει πέρασει. Σε ποιον, στον Κάστορα. Σταύρο μου, όχι, ότι έχει πέρασει. Διάβαζα σε ένα από τα παρελειπόμενα του Δημήτρη στο 24, ότι μετά από ένα φιλικό ο Λάμπρου ήταν αυτός που έτρεξαν έτσι τα κοριτσάκια, οι μικρές Ολλανδέζες. Έχει πέρασει. Και ο Πασχαλάκης μετά, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε μια φωτογραφία, ένα από τα κορίτσια που κάνουν το μπαστούνι, πώς λέγεται, κόλφ στο, όχι κόλφ στο... Το έγραψε ναι ή όχι, ότι άρεσε ο Λάμπρου. Φωτογραφία υπάρχει, φωτογραφία υπάρχει. Όχι και κείμενο υπάρχει. Τέλος πάντων, τη φωτογραφία είδα εγώ, με 12 ξανθιές που είχε μια φωτογραφία. Ναι, αρέσει όμως, είναι κάτω του ορίου του νομικού, αλλά είναι ως μη γενόμενο. Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας, έχουμε φιλικό, σε δύο ώρες, πόσο σε τρεις. Όχι, σε δύο. Σε δύο ακριβώς, δύο και δέκα. Σε δύο ώρες ακριβώς. Ελπίζουμε σε κανένα 40 λεπτό να είμαστε εκεί. Α, πάλι μακριά. Τώρα είμαστε στο ξενοδοχείο της ομάδας. 50 χιλιόμετρα. 40-50 χιλιόμετρα. Α, όχι όπως χθες. Α, είμαστε από 20, εδώ. Ναι. Όχι, χθες ήταν λίγο λούκι. Θα μου πεις τώρα κάποιος που ακούει ότι κάναμε 120 χιλιόμετρα, πήγε Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και τα έκανε σε 2,5 μέρες, μουρμουρίζει. Αλλά επειδή είμαστε εκτός βάσης και πέρα δόθε συνεχώς, το 120 άρια από κάποια βάση και μετά... Κουράζει. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι έγινε χθες, υπήρξε μια σύγχυση, γιατί ενώ πριν το παιχνίδι υπήρξε ενημέρωση ότι θα αγωνιστούν οι θεωρητικά βασικοί αυτοί, έτσι που έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα τους δούμε χθες στο φιλικό, τελικά επειδή υπήρξε αλλαγή πλάνου και ήρθε η ΙΤΑ με 3-1 από την... Από την, την ομάδα του, ναι, από την Adverb, έλεγαν ότι βαφτίστηκαν ως ρεζέρβες ξαφνικά μετά την ΙΤΑ. Όχι, ήταν. Υπήρχε μια τέτοια σύγχυση στα... Αν το ξέραμε νωρίτερα, δεν είναι. Απλά το τελευταίο φιλικό κλείστηκε τελευταία στιγμή και εκεί δεν έγινε κρίσιμη ερώτηση ποιοι θα παίξουν πότε. Το συζητούσαμε πριν ότι ενδέχεται να βάλει τους βασικούς να μην ταλαιπωρηθούν στο ταξίδι, γιατί τους προστατεύει σαν κόρη οφθαλμού. Και τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό, αλλά δεν ήταν σίγουρο ότι θα γίνει έτσι. Αυτός ήταν και ο λόγος που έψαχνε οπωσδήποτε ένα φιλικό ακόμη. Για να δώσει σε όλους 90 λεπτά. Και χθες το έδωσε σε 8, σήμερα πιστεύω όλους 7-8 θα δώσει. Και επιστρέφουμε αύριο και δίνουμε και μπαίνουμε ξαφνικά στην... Πώς το λένε, στην τελική ευθεία για τον αγώνα με την Βασιλεία που πλησιάζει επικίνδυνα πλέον, εντάξει. Από εδώ και πέρα... Ό,τι συμβαίνει θα έχει αντίκτυπο στο παιχνίδι.
σε πρώτη φάση την υγεία τους να έχουν όλοι. Πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί την ομάδα δεν χρειάζεται να τη φοβάσει. Έχει ένα πλάνο, έχει μια φιλοσοφία, έχει μια ταυτότητα. Θα παίξει. Αυτό είναι μη γίνει καμία στραβή και χάσουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά. Γιατί ο βασικός κορμός, το πρώτο γκρουπ, είναι ένα επίπεδο πάνω από το δεύτερο. Αυτομάτως δηλαδή οποιαδήποτε απώλεια και αν υπάρχει, η αντικατάσταση δεν θα είναι top. Mm. Και βέβαια υπάρχουν και θέσεις που αν χρειαστεί ενδεχόμενη αντικατάσταση μπορεί να μαζευτούμε να κλαίμε όλοι μαζί σε μια γωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν σήμερα ο πρώτος στόχος στο φιλικό είναι όλη την υγεία τους. Ναι. Να μην υπάρχει απώλεια. Από εκεί και πέρα θα δούμε το βασικό σχήμα σίγουρα σήμερα. Θα δούμε την ομάδα που έπαιξε με τη Στεάου Ασίν τον Μπρίγιοβιτς, που Καντορή προφανώς θα είναι από τον πάγκο, εκτός αν συμβεί κάτι άλλο. Θα δούμε βέβαια και την κατάσταση του Καντορή, ο οποίος είναι τραυματίας. Γενικά έχουμε φτάσει στο τέλος, υπάρχει μια κόπωση σε όλους λόγω της έλλειψης βάσης. Εντάξει, νομίζω ότι ναι, αυτό δεν έχει να κάνει. Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Δεν έχει να κάνει και με την απουσία από, τέλος πάντων, από το σπίτι σου, να το πω έτσι. Ναι, και γιατί ξέρεις καμιά φορά λες είναι πρόβα τζενεράλε. Πρόβα τζενεράλε είναι, γιατί αναγκαστικά είναι τελευταίο παιχνίδι, αλλά όταν στο μυαλό των παικτών είναι δηλαδή να γυρίσουμε, σκάσαμε, ξέρεις κάποιο έλλειμμα συγκέντρωσης υπάρχει. Mm-hmm, ναι. Αν και αυτή η ομάδα που θα παίξει σήμερα είναι τόσο αυτοματοποιημένη που δεν έχει ανάγκη να... Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να είναι τρεις δραλούν και δύο χορεύουν, αλλά ακόμα και έτσι θα παίξει το παιχνίδι της. Mm-hmm. Οι ναι. κινήσεις της είναι γνωστές. Εντάξει, δεν... Όταν κάνεις ένα πράγμα πολύ, ούτως ή άλλως το μοντέλο προπόνησης του Λουτσέσκου είναι αυτό της επανάληψης. Οι προπονήσεις του, δηλαδή μιλώντας με ένα παίκτη, τι κάνει, θα αντέξετε με αυτή την προετοιμασία, γιατί εμείς δεν βλέπουμε να πιέζονται. Και σου λέει, ρε φίλε, εμείς αυτό που κάναμε πέρσι όλη τη χρονιά ήταν να κάνουμε μία τέτοια προπόνηση. Σήμερα τώρα κάνουμε δύο τέτοιες προπονήσεις. Από τη στιγμή που αντέξαμε πέρσι, γιατί να μην αντέξουμε και φέτος. Και έχει μια βάση. Ναι. Γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε με διαφορά η πιο φρέσκια ομάδα του πρωταθλήματος. Και δεν είδαμε αυτό το σκάσιμο που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στο τέλος. Έτσι, μετά το Μάρτιο και μετά η ομάδα ή στα play-off ενδεχομένως. Ναι, αλλά να βάζουμε και το ένα παιχνίδι της εβδομάδας αυτό, ε. Το οποίο φέτος μπορεί να μην ισχύει. Ένας άλλος μύθος, Νίκο, μου στο ποδόσφαιρο, είναι το μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Το οποίο είναι καθαρά ψυχολογικό. Δηλαδή, η ΑΕΚ πέρσι όσο είχε μεσοβδόμαδα παιχνίδια, απέδιδε. Με το που σταμάτησε να έχει μεσοβδόμαδα παιχνίδια, λύγησε. Είχε ρολάρι, λες, ε. Είναι μια μεσοβδόμαδη προπόνηση. Το θέμα εκεί είναι καθαρά εγκεφαλικό. Να μπορέσεις να φύγεις από το Μονακό που παίζεις την Πέμπτη και να συγκεντρωθείς για να παίξεις την Κυριακή στη Λιβαδιά. Είναι δηλαδή διαχείριση του πολιτισμικού σοκ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το κορμί, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες έχουν την εμπειρία να το ελέγξουν. Και όταν ξέρουν ότι και δεν μπορούν να. Όσοι δεν την έχουν. Ναι. Εκεί γίνεται το rotation. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία όλη στο ποδόσφαιρο, το σύγχρονο. Εγώ μένα πλέον δεν με φοβίζει το μεσοβόμαδο, αρκεί αν προχωρήσουμε και μπούμε ο μίλος Champions League ή στη χειρότερη Europa League, εντάξει, να είμαστε σε θέση σαν roster να κάνουμε σοβαρό rotation. Όχι δεν παίζω Βιερίνια, βάζω τον Κίτσιο αριστερά. Ο Κίτσιο να είναι το backup του Μάτσος. Ναι. Όχι του Βιερίνια. Mm-hmm. Και σοβαρή διαχείριση καταστάσεων, λέω εγώ. Γιατί ναι. Ένα παιχνίδι μεσοβδόματο μπορεί να σου φέρει μια ήττα που δεν την περιμένεις, το παράδειγμα, και από εκεί που μπορεί να πηγαίνεις κάπως καλά, να σου χαλάσει ψυχολογία. Παράδειγμα. Ή μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία, έτσι. Γιατί μπορεί να πηγαίνεις καλά στο πρωτάθλημα, λέμε 2-3 μάτς, και να σου έρθει ένα καλό μάτς στην Ευρώπη και να το γυρίσει το κουμπί. Και η διαχείριση της κατάστασης είναι επίσης θέμα, εφόσον συνεχίζει στην Ευρώπη. Βεβαίως. Τέλος πάντων. Ο φίλος εδώ ρωτάει, Σταύρο, αν σήμερα θα πάρουμε μία πρώτη καλή εικόνα από αυτό που περιμένουμε να δούμε στο μάτς με τη Βασιλεία. Γι' αυτό γίνεται αυτό το φιλικό. Για να βρεθούν λίγο, κοίτα να δεις τώρα. Δεν μπορεί η ομάδα να είναι στα επίπεδα που τελείωσε τη σεζόν. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα είναι όπως ήταν στο πρώτο μισό της σεζόν πέρσι. Αυτό που ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε είναι την ατομική συμπεριφορά των παικτών. Δηλαδή, ο Πρίγιοβιτς είχε λίγες προπονήσεις και πιέζει τον εαυτό του να πάει ένα επίπεδο πάνω. Ωραία. Ναι. Ξέρει και ο ίδιος ότι
αυτό που είχε στο τέλος της σεζόν δεν είναι ακόμα έτοιμος. Οι άλλοι που έχουν περισσότερες προπονήσεις είναι. Αυτό λοιπόν ενδέχεται να σου δημιουργήσει ένα κρυβισμό. Ενδέχεται, ξέρω εγώ, να σε πιέσει περισσότερο. Όσο μόνο για ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι και η μοναδική λύση. Αλλά πέφτει και βάρος πάνω του μεγαλύτερου. Ξέρει ότι είναι ο μοναδικός. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται ο Πρίγκιπας. Ο πιο κομβικός παίχτης του ΠΑΟΚ σε αυτή τη σειρά. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Αλλά γενικά θα είμαστε, ξέρω εγώ, σε ένα 60-70% πιστεύω εγώ σε σχέση με αυτό που αφήσαμε στη σεζόν. Ναι. Αυτό πιστεύω. Για να δούμε. Και είναι αυτό το νούμερο ναι. που λες, είναι πιθανό να είναι και αρκετό. Εντάξει. Θα φανεί κατά πόσο ναι. είναι βέβαια. Ναι. Καμιά ομάδα 24 Ιουλίου δεν είναι έτοιμη. Ναι, δεν γίνεται. Σε κανένα άθλημα. Μόνο στο πόλο. Εντάξει, αλλά θα δούμε. Έχει και η Βασιλεία τα δικά της θέματα, έτσι, και αυτή βρίσκεται σε διαδικασία που μοντάρεται. Ναι. Ναι. Είναι σε φάση rebuilding που λένε οι φίλοι μας οι μπασκετικοί. Έτσι, Ενίκο. Έτσι. Εντάξει. Επιβεβαιώνεις. Πέρσι δεν πήρε το πρωτάθλημα, άρα πρέπει να αλλάξει την ομάδα. Ευτύχησε να έχει καλή ευρωπαϊκή πορεία, άρα κάποιοι παίκτες σημαντικοί πήραν την υπεραξία, άρα ήρθε το timing να πουληθούν, τους πούλησε σε πολύ καλά νούμερα και τώρα κάνει το rebuilding. Δηλαδή, η απόφαση της διοίκησης της Βασιλείας είναι να χτίσει μια ομάδα από την αρχή. Όταν θα φτάσει στο τέλος μπορεί να είναι επίπεδο πάνω από εμάς. Αλλά στο timing που θα παίξουμε δεν γίνεται να μην έχει επηρεαστεί το επίπεδο συνεχής της. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσουμε. Θα χρειαστεί τύχη, θα χρειαστεί συγκέντρωση, θα χρειαστούν χίλια δύο πράγματα. Αλλά η απόφαση διοικητική που πήρε, που αυτό κάνουν οι ομάδες όταν κλείνει ένας κύκλος, ωραία, ευνοεί σαν συγκυρία τον ΠΑΟΚ. Αυτό συμβαίνει. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί και εκεί ίσως να υπερτερεί έτσι σε αυτό το κομμάτι. Σε τι κατάσταση βρίσκει τον αντίπαλο. Υπερτερούμε. Αυτό. Σε τι κατάσταση βρίσκει τον αντίπαλο. Την τύχη που σε αυτές τις παίζει καταλυτικό ρόλο. Τύχη και τι να πω άλλο. Έμπειροι και αυτοί, έμπειροι είμαστε και εμείς. Εντάξει. Ναι. Είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Τώρα δεν μπορούμε να απαξιώσουμε τη Βασιλεία επειδή πούλησε 4 βασικούς και σήμερα δεν είναι καλά. Δεν μπορείς να την Παρασκευή ήταν, ήταν σε κακή μέρα όμως. Okay, αλλά μια ομάδα παίζει 10 χρόνια Champions League, έτσι. Ναι. Μια δεκαετία. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο χθεσινό φιλικό, γιατί ένας φίλος ρωτάει για τον Λουτσέσκου και αν Σταύρο αντιλήφθηκες κάποια δυσαρέσκεια στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα εκεί για τις μεταγραφές. Εντάξει, να μην έχει δυσαρέσκεια και η αντιλήφθηκα. Όταν είπε ότι δεν έχω φόρ. Και αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι με το Γάντι το έθεσε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, εσύ, τι να κάτσει να σου πει ότι έχω. Μα και το κουλούρι που δώσαν τα Νικόλα τους κάνανε. Αν είναι να μην πάρεις, εγώ δεν σου το πάρε. Αν είναι να μην πάρεις, άσε αυτόν τουλάχιστον για τις προπονήσεις. Για τα κύπελα. Θα μου πει κάποιος που ξέρεις ότι δεν θα πάρει. Για μένα μεταγραφή που δεν γίνεται μέχρι τώρα, δεν είναι μεταγραφή. Για αυτή τη σεζόν, είναι για την επόμενη. Έτσι όπως δουλεύει ο ΠΑΟΚ. Που δεν προλαβαίνει την προετοιμασία, εννοείς. Ναι. Ναι. Έτσι όπως δουλεύει ο Λουτσέσκου, όποιος και να έρθει από εδώ και πέρα, αν εκτός από τον Μαραντόνα, ο Μέση, ο Ανδρή και ο Εμπαπέ. Ναι, εντάξει. Όποιος και να έρθει, θα αργήσει να μπει. Τώρα που είπες Εμπαπέ, τον έπιασες. Τώρα μου το Ρομπέρτο Κάρλος αριστερά. Ναι. Εντάξει. Φέρομαι ένα αριστερό μπακ να έχω και τον Μπούκι. Μα δεν έχουμε για την προπόνηση, παιδιά, την αντιλαμβάνεστε. Ο Μιστακίδης και εγώ και ο Δημήτρης το πιστεύουμε. Εντάξει, ότι έχει τον γκολ, τόσο τον γκολ, έχει αποδείξει αυτό. Ωραία. Προφανώς ο προπονητής θεωρεί ότι δεν είναι φυσική του θέση και δεν είναι φυσική του θέση. Και ότι είναι second striker και πλάγιος. Και αναγκαστικά τον βάζει στην κορυφή. Ωραία. Από τις λύσεις εκ των έσων όμως που έχει. Από τις λύσεις εκ των έσων που έχει. Νομίζω ότι ο Μιστακίδης δεν είναι αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία για να αγωνιστεί ως φορ. Έτσι όπως έχει η κατάσταση. Η στιγμή που έγινε αντί Τρίγιοβιτς, το δυνατό φιλικό με την Θεάουα, έπαιξε Πέλκα και Σκατουρίμπλος.
Ναι. Αυτό θα γίνει. Αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι με τον Πρίζεβιτς. Που θα μου πεις τώρα Σπαλέτη στη Ρώμα πήρε έτσι ποτάζωμα. Οκ. Okay. Εγώ δεν το ακυρώνω. Με τον Τότι, ε. Εναλλακτικό πλάνο. Ναι. Με τον Τότι κορυφή. Ναι. Υπάρχει λίγο μια απόσταση. Δεν το ακυρώνω σαν πλάνο. Απλά δεν έχω σεντερφόρ. Στη λογική του πάμε χωρίς φόρ. Έχουμε και το Γουάρντα Πέλκας, Γουάρντα Κατουρί. Ωραία. Και αυτό μπορεί να γίνει. Εντάξει. Αλλά δεν είναι λογικό. Και εδώ που συζητάμε έρχεται μήνυμα. Σταύρο, δεν σε πείθει ο Μιστακίδης. Σαν φόρ δεν έχει δείξει κάτι μέχρι τώρα. Δεν φταίει αυτός. Για μένα. Στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου το είπε ότι όταν είναι νέα τα παιδιά και προσπαθούν να κάνουν αυτό που τους ζητάω είναι λογικό επειδή δεν έχουν συνοχή να κάνουν ένα build-up μέχρι ένα σημείο αλλά μετά να μην είναι συγχρονισμένοι στο κομμάτι της άμυνας του αντιπάλου. Και αυτός που την πληρώνει σε αυτή την υπόθεση είναι ο Φόρ. Εγώ δεν λέω ο Μιστακίδης δεν είναι καλός παίκτης. Απλά δεν το πιστεύει ο προπονητής για center four. Μπορεί να το πιστεύει για second striker. Μπορεί να το πιστεύει για extreme. Για center four δεν φαίνεται ότι τον υπολογίζει ως σταθερά. Αυτό το είπε μόνος του χθες. Δεν το λέω εγώ. Και τώρα που είπες μιας και για τον Λουτσέσκου και τι υπολογίζει ποιον. Τον Ουάρντο νομίζω περισσότερο σαν ακραίο, έτσι, όχι δεκάρι, γιατί το συζητούσαμε πριν με τον Νίκο. Τον Ουάρντο, κοίτα να δεις τώρα. Έχουμε μία ιδιομορφία σαν ρόστερ και όλοι οι πλάγιοι μας βολεύονται να παίξουν στα αριστερά, γιατί τους ναι, πλην του Λιμνίου και του Ζαμπά. Εντάξει. Τι να πω. Και ο Ουάρντο αριστερά πάει λογικά. Αλλά ο άλλος θα παίζει και 10, δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι κακό να έχεις αρκετές λύσεις εκεί. Το θέμα είναι ότι έχεις λίγες λύσεις, πρώτα απ' όλα δεν έχεις σταθερές εκεί. Να πεις βάζω πλην του Πέλκα δεν υπάρχει σταθερά, έχει του πίσες βάζω. Έχουμε από τους 8 παίκτες που έχουμε εκεί, οι 2 είναι σταθερές. Ο Ζαμπά θα έρθει, δεν το συζητάμε, είναι σε πολύ καλό momentum. Δείχνει τρομερά στοιχεία. Εντάξει. Ο Λινιός, λίγο με τον γκολ, είναι μαλωμένος σαν να είναι λίγο σταθερός τακτικά. Σου δίνει μια ισορροπία. Ο Λάμπλου έχει τον goal, έχει την assist. Ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο να πεις ότι έχει ρόλο. Θέλει δουλειά ακόμα. Ο Άρντα θα βρεθεί. Αλλά αυτή είναι στον χρόνο. Απλά ο Άρντα, άμα τον πάρω εγώ τηλέφωνο και του πω γεια σου, ο μάνατζερ της... Ο τεχνικός διευθυντής Real Madrid και θέλω να αντικαταστήσει τον Κριστιανό Ρονάλντο. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Θα το πιστέψει. Το θεωρεί φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα με τον Ουάρντα. Πώς θα τον πείσεις ότι αδερφέ για να είσαι εδώ με ρόλο πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή. Μήπως να του δώσουμε να κάνει λίγη παρέα με τον Καντέ που ντρεπόταν χθες να ζητήσει το παγκόσμιο κύπελλο να φωτογραφηθεί ο άνθρωπος. Ο Καντέ ο οποίος από το 12 μέχρι το 16. Τον έφαγε στον άνθρωπο είναι... χθες. Θυμάσαι τι έλεγες για Καντέ. Ναι. Εντάξει, ήταν το χειρότερο ότι παιχνίδι στην Εθνική Γαλλία σε έφερε. Εσένα σκεφτόμουν δηλαδή και με το που τον έκανε αλλαγή, λέω ορίστε στον τελικό, βλέπουμε τέτοιο Καντέ. Κακός Καντέ χθες. Κακός, αλλά... το 12 έπαιζε στην Τρίτη της Γαλλίας. Ναι. Και εδώ και 4 χρόνια δεν έχει σταματήσει να παίρνει τρόπαια. 5. Ναι. Τι να πω. Θα ταιριάξουν σαν δίδυμο με τον Ουάρντα, έτσι. Σαν φιλοσοφία εννοώ. Μια και έφερε το παράδειγμα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτε 2 λεπτά. Γιατί κάπου διάβασα ότι ντρεπόταν να ζητήσει το κύπελο να φωτογραφηθεί ο Καντέρε, παιδιά. Και έβαλε κάποιον να μεσολαβήσει για να του το φέρουν να βγει μια φωτογραφία. Φοβερά πράγματα. Το Πογμπά όμως που τον μίλησε δεν έσκου βέντε. Δεν τον είπα ότι μόνο όλοι τον Πογμπά. Τίποτα, ήμουν στον Καντέ, στο αρνητικό. Ξέρεις. Ναι. Κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, μία ακόμη ερώτηση και είναι κάτι που συζητούσαμε βεβαίως. Αν ο Λιμιός έχει προβάδισμα, γιατί τακτικά δείχνει να έχει καταλάβει περισσότερο τον Λουτσέσκου στο μάτς Βασιλείας έναντι των υπολείπων. Ναι, έχει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα κάλυψε όλα. Κάτι άλλο για χθες, για το χθεσινό φιλικό έχουμε να πούμε. Εντάξει, για την άμυνα λίγο κακές αντιδράσεις πίσω. Νομίζω όχι. Αμυντικά δεν περιμέναμε να τραβήξει το πράγμα, το ξέραμε. Ναι. Νομίζω το ξέρει και ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν
Δεν ήταν κάτι που έχουν βιάσει κανέναν μας. Σταύρο, χθες, αν μπορούμε να κρατήσουμε έτσι πρόσωπα, σίγουρα κρατάμε κάποιες συνεργασίες Κίτσιου Ζαμπά, Χαρίση με πολλή διάθεση όχι, όχι. Και όρεξη, όχι. Χαρίση με καλές τοποθετήσεις, Λάμπρου με καλές εμπνεύσεις, Γουάρντα με διάθεση, Ζαμπά με τέτοιες ενέργειες υψηλού επίπεδου, αυτά. Δεξιά δεν σου άρεσε δηλαδή έτσι πως συνεργάζονταν η δεξιά πλευρά, Κίτσιου Ζαμπά. Το παιχνίδι με την Γκέντε, με τη Γάνθη. Κίτσι με τον Ζαμπά με τη Γάνδη, δεν ήταν δεξιά. Ναι, 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 ναι. Εκεί ήταν, εκεί ήταν καλύτερα, ναι. Ωραία, θα σας ακούσουμε. Σε πολύ λίγο, ούτως ή άλλως 3,5 ώρα έχουμε τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Καλό δρόμο να έχετε. Εντάξει. Εντάξει. Okay, αυτό. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σταύρο. Είναι σαν του Δημήτρη το. Okay, bye. Ναι, λοιπόν. Αυτά από τον, από τον Σταύρο Κόλκα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Σήμερα η μέρα είναι έτσι λίγο περίεργη. Με την έννοια ότι 3,5 ώρα υπάρχει τελευταίο φιλικό για τον ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Ζωντανά φυσικά και αυτό το παιχνίδι, όπως και τα υπόλοιπα φιλικά από τον Λίμπερο 107,4 και από τους απεσταλμένους μας. Πριν πάμε σε Λουτσέσκου και σε Λάμπρου, γιατί είπα και προηγουμένως ότι έχει ενδιαφέρον ο Λουτσέσκου αυτή τη φορά και νομίζω ότι θα πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερο σε αυτά τα οποία δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού αγώνα με την Adverb. Και κάπου εδώ ήθελα να σημειώσω για τον Μπόλωνη. Άκουσες καθόλου τις δηλώσεις του? Ναι, τις είδα. Τις διάβασα, να σου πω την αλήθεια, τις άκουσα. Δεν το λες και πολύ θερμό. Δηλαδή, δεν έφυγε και με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, εγώ χθες, ρε παιδί μου, έλεγα. Ένας φίλος από τα παλιά, ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει, ρε παιδί μου, στο δρόμο, ότι ένα φίλο από τα παλιά δεν είχε έτσι πάρα πολύ όρεξη. Καταρχάς, να μιλήσει ότι ο Μπόλων ήταν εκείνη η χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν έβγαινε οικονομικά και τον Ιανουάριο πούλησε τον Βιερίνια, πούλησε και τον. Τον Κοντρέρας. Τον Κοντρέρας, μπράβο. Ωραία, οπότε ξεκίνησε με άλλα. Ήταν σχεδόν γνωστό, αλλά αλλιώς είναι να το λες και αλλιώς είναι να γίνεται. Ναι, απλά θέλω και να σου πω. Και αν θυμάσαι κιόλας εκείνο το καλοκαίρι της επόμενης σεζόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει χαμηλότερη πρόταση οικονομικά προς τον Μπόλωνη, αν θυμάμαι καλά, ούτως ώστε να τον οδηγήσει στο ότι δεν δέχομαι και να φύγει. Mm-hmm. Και ο Μπόλωνη είπε ναι, γιατί θέλει να μείνει. Ωραία. Απλά θέλω να σου πω ότι. Όπως και να είναι. Δεν λες ότι έφυγε και βελούδινα. Απλά όταν ένας κύκλος έχει κλείσει, είτε με ευχάριστες είτε με δυσάρεστες αναμνήσεις. Καλό είναι να το αφήνει στο παρελθόν. Δηλαδή, χθες μου φάνηκε ότι δεν ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είδα κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ναι, μου άρεσε, μην με ρωτάτε για παίκτες, γιατί μπορεί να θέλω κάποιον να τον πάρω μεταγραφή στην Adverb και τέτοια πράγματα. Από όσο τον θυμάμαι και όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, γενικά τα συναισθήματά του στις δηλώσεις του δεν τα έκρυβε. Δεν ήταν δηλαδή σαν τον Λουτσέσκου που είναι μανούλα, περνάει όπως το θέλει. Εκείνος πήγαινε γκράου κατευθείαν. Δεν είχε θέματα. Είναι να έχει τάκτη σε όλα. Ναι, ναι. Βέβαια. Και σου λέω, η χρονιά που είχε ο Μπόλων τότε μπροστά του ήταν η τελευταία πριν το Σαββίδι. Ναι. Ναι. Το καλοκαίρι που έφυγε ο Μπόλων και ήρθε ο Δόνης. Ήταν Αύγουστος που ήταν να πει. Λοιπόν, ήταν στη διαδικασία. Είχε σε μια κατάσταση οικονομικά πολύ ζόρικη. Πάρα τότε. Πολύ ζόρικη, ναι. Του φύγανε δύο, αν όχι οι καλύτεροι του παίχτες, τέλος πάντων. Σημαντική άξονα στο παιχνίδι του και ξαφνικά έμεινε εκτεθειμένος. Ξαναλέω ότι όταν είχε έρθει ήταν ενήμερος για την κατάσταση τότε. Με Βιερίνια κυρίως και με Κοντρέρας που ήρθε μετά. Φαίνεται ότι περάσανε πόσα χρόνια, 6? 6 χρόνια. 6 χρόνια περάσανε από τον Πόλωνη. Πω ρε, λένε, τι γίνεται. 10 χρόνια από τον Καρσία, 6 χρόνια από τον Πόλωνη, τι γίνεται, ρε. Έχει πάθει ένα πολιτισμικό, έτσι. Την άλλη φορά με τον Καρσία θα σοκ να ξέρει. Ότι ζούμε 10 χρόνια Γκαρσία στην Ελλάδα, έτσι. Πραγματικά. Ήρθαν, περάσαν τα χρόνια, Νίκο μου. Πω, πω. Και 10 από την άφηξη του Γκαρσία του Πάπλο Γκαρσία. Και επίσης ο Μπόλωνη μετά τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Λίγο το. Η καριέρα του, ρε παιδί μου, πήγε. Ναι, πήρε καλά λεφτά βέβαια. Απλά. Με Παντελή Κωνσταντινίδη είχε πάει Ευρώπη. Στο Κατάρ, ναι, έτσι. Έφυγε από την Ευρώπη. Τον οποίο Παντελή Κωνσταντινίδη βεβαίως συνάντησε και χθες στο φιλικό, πριν το φιλικό με την Adverb.
Έτσι είδαμε και φωτογραφίες και βίντεο από, το, από τη συζήτηση που είχε και με τον Ράσβαν Λουτσέσκου, συμπατριώτες εξάλλου, έτσι και οι δύο Ρουμάνια, αλλά και με τον Παντελή Κωνσταντινίδη, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Χάρηκα πολύ που είδα τον φίλο μου Παντελή, δύο άνδρες ούτως ή άλλως δεσμεύονται, συνδέονται με στενούς δεσμούς φιλίας. Έτσι είχαν μια πολύ καλή συνεργασία και στο ΠΑΟΚ αλλά και στο Κατάρ. Απλά η αλήθεια είναι ότι προσωπικά σαν Ελένη περίμενα λίγο πιο ζεστό τον, τον Μπόλον, γιατί όπως και να έχει, εμείς θυμόμαστε και έτσι ένα ευρωπαϊκό βράδυ με τον Μπόλον, έτσι έχει μείνει αξέχαστο για εμάς εκείνη η βραδιά στο, στο Λονδίνο, ναι, με τον Μπόλον, καλά, ναι, όπως και να είναι, του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Και η ουσία είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, 6, κρατάς τα καλά και προχωράς παρακάτω, έτσι. Ναι. Λοιπόν... Και δύο νίκες στο ΆΚΑ τότε με ΆΚΑ και Παναθηναϊκό. Σταφυλίδης. Θέλω... Σταφυλίδης, Κώστα, ναι, Σταφυλίδης, βέβαια. Βέβαια. Θέλω να σου πω ότι αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, προφανώς και... Κάτσε, γιατί οι φίλοι μας παίζανε εκεί, για πες. Γελιέσαι. Μην ξεφύγεις. Λοιπόν, τελικός πρωταθλήματος δικηγορικών συλλόγων, έτσι. Δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης απέναντι σε δικηγορικό σύλλογο Αθήνας, έτσι. Ναι, ναι. Έγινε εκεί, είχαμε μία μανούρα γιατί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, έτσι μοίρασα κάπως την απόσταση, στο πλαίσιο του τελικού του 34ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων, έγινε το αναπάντεχο, καθώς... Από την Αθήνα κάνανε το μπαλαβέρι. Προφυλακισμό από Θεσσαλονίκη είναι η φίλη μας, ωραία. Πες ό,τι θες. Είχαμε προφυλακισμό Κοζανίτη διαιτητή, ο οποίος ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και της διοργάνωσης, μετά το τέλος του αγώνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, λέει, της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τον κύριο Θόδωρο Τσιμεντερίδη, δύο παίκτες από τους δικηγόρους των Αθηνών, έτσι, μαζί με φιλάθλους που εισήλθαν από την κερκίδα, προπυλάκησαν τον διαιτητή της διοργάνωσης. Τα χειρότερα δε αποφεύχθηκαν με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, ενώ ο διαιτητής μετέβη στα επίγοντα του νοσοκομείου Κοζάνης. Σύμφωνα, λέει, με την διοίκηση του νοσοκομείου, ο διαιτητής έφερε αμοιχές και μόλοπες στα χέρια, ενώ δήλωσε στους γιατρούς ότι έχει πόνο... Δεν είναι να γυαλάσει, είναι σοβαρά τα πράγματα, ότι έχει πόνο στο κεφάλι και στην μέση. Το είδαμε και αυτό. Ωραίο. Έτσι, ωραίο. Σε πρωτάθλημα δικηγορικών συλλόγων. Τσιμεντερίδης, είπε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνη. Τσιμεντερίδης. Είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, έτσι. Εκεί τα χρεώνουμε, γιατί εμείς μάρτυρες και παρόντες δεν ήμασταν. Δύο παίκτες από τους δικηγόρους των Αθηνών, μαζί με φιλάθλους που εισήλθαν από την κερκίδα, προεπιλάξαν τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και από αυτή την είδηση θα σε πάω σε μία ακόμη, πριν ξαναπάμε στα δικά μας, έτσι, στη Βασιλεία, στα όσα είπε ο Βάκη ο προπονητής και βεβαίως στα όσα είπαν και οι δικοί μας ο Λουτσέσκου και ο Λάμπρου. Θα σε πάω στην ΘΕΑ, έτσι, η οποία εισέβαλε στον τελικό του Μουντιάλ και άρπαξε, Νίκο μου, ένα μετάλλιο. Γιατί αν δεν έχει... Αυτή γιατί το εξηγήθηκε έτσι? Άρπαξε ένα μετάλλιο πεσμένο. Και το έβαλε στην τσέπη της. Πεσμένο ήτανε. Δεν μπορεί να πήρε πολεμό. Όχι, προφανώς δεν το τράβηξα. Βρήκε ένα μετάλλιο κάτω, με συνοπτικές διαδικασίες, διακριτικά και όμορφα, το πήρε και το έβαλε στην τσέπη της. Μάλιστα, καλά εξηγήθηκε. Καλά εξηγήθηκε, ναι. Είναι κοιμήλιο, έτσι. Φυσικά και είναι κοιμήλιο. Και φυσικά αποθεώνουμε την πρόεδρο της Κροατίας, η οποία ήταν μέσα στη βροχή. Mm-hmm. Μιλάμε για τρελή βροχή. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, ναι, πώς, ναι, ξεκίνησε η βροχή την ώρα που έχουν δώσει το βραβείο στον Εμπαπέ και στον Μόντριτς. Ο ένας ως ο πολυτιμότερος νέος ποδοσφαιριστής και ο άλλος ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Ξεκινάει μία βροχή άνευ προηγουμένου και γίνονται όλοι χάλια από πάνω μέχρι από έναν. Εκτός από έναν. Και το όνομα αυτού, Νίκο, Βλαδίμηρος. Αντιλήφθηκες ότι για 5 λεπτά, 6, υπήρχε μόνο μία ομπρέλα και αυτή η ομπρέλα προφανώς ήθελα να προστατέψουν από τη βροχή τον Πούτιν και λίγο τον Ιφαντίνο, έτσι. Το βασικό ήταν ο Πούτιν να μην βρέχεται. Ο Δε Μακρόν και ο Κροάτισσα είχαν γίνει από πάνω μέχρι κάτω, έσταζαν. Η καημένη Κροάτσα είχε και την μπούκλα, έτσι, πολύ με λακ στο πλάι να κάθεται να στρώνει και αντιλαμβάνεσαι ότι με τις πρώτες σταγόνες της βροχής έφυγε και η μπούκλα, έφυγε το μαλλί, φορούσε και άσπρο παντελόνι, αλλά δεν πτωήθηκε καθόλου. Τους αγκάλιασε όλους ένα προς ένα. Κάπου είδα ότι ταξίδεψε οικόνομη
στη Ρωσία. Η Κροάτσα. Ναι, ναι. Ότι αυτές τις μέρες που είναι εκεί δεν παίρνει μισθό. Δηλαδή τις βγάζει από τα μισθά της, να το πω έτσι. Αυτό. Και κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Το οποίο αν το έχει κάνει όντως, μπράβο της. Η συγκεκριμένη που άρπαξε πάντως στο μετάλλιο ήταν πίσω από τον Πούτιν και από τον Μακρόν και είδε ότι ένα μετάλλιο περίσεψε, έπεσε κάτω, το πήρε και το έβαλε στη τσέπη της. Έτσι, μπορεί να το έδωσε μετά στον κάτοχο, ρε παιδί μου. Γιατί να πρέπει να το έφαγε, γιατί είστε τέτοιοι. Θα μπορούσε να και τρεχείς δηλαδή. Θα μπορούσε να το κρατήσει. Ωρε ψήρισμα, πάω ξύδι. Δηλαδή πιστεύεις εσύ. Ωρε ψήρισμα. Το είδες το ψήρισμα. Πω, πω. Και είναι και το λουρί που κρέμεται στο λαιμό. Με χαμπό και έτσι, με ωραίο χαμπό. Σου λέει μπροστά είναι ο Ιφαντίνο, δίπλα είναι ο Πούτιν, οι κάμερες εστιάζουν εκεί. Θες κάτι βίντεο που βλέπεις κάτι με κάμερες ασφαλείας στο μετρό ή κάτι τέτοια που πάει κάποιος μιλάει και έρχεται ο άλλος και σου παίρνει από δίπλα τσάντα, κάπως έτσι. Και χαμόγελο, δηλαδή ότι, παιδιά, εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο και το βάζει μέσα στην τσέπη της. Ξεκάθαρα έτσι αποθεώνεται η κυρία, γιατί αυτό είναι μετάλλιο τελικού Μουντιάλ, έτσι. Το παγκόσμιο επέστρεψε στην Γαλλία 20 χρόνια μετά. Η Γαλλία παγκόσμια πρωταθλήτρια, πολύ εύκολη διαδικασία στον τελικό. Ήτανε θέμα του να φάει ένα γκολ η Κροατία, η αλήθεια είναι, γιατί μετά ήταν φυσικό και επακόλουθο να γύρει εντελώς το γήπεδο. Λοιπόν, αυτά και από το Μουντιάλ, αυτά και από τα εφτράπελα έτσι, τα οποία μας κέντρισαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Να πάμε στο διάλειμμα, έτσι. Γιατί να πάμε, κάπως να πάμε, λέει, να ακούσουμε και το Λουτσέσκου που μας έχεις προαναγγείλει εδώ και τόση ώρα. Θέλω να ακούσετε Λουτσέσκου, θέλω να τον ακούσουμε και εμείς το Λουτσέσκου. Είπε πολλά και διάφορα, θέλω να ακούσω και Λάζαρο Λάμπρου, γιατί και ωραία εμφάνιση έκανε χθες και ωραίο γκολ έγραψε χθες και γενικά είναι έτσι μια προσωπικότητα που επανήλθε στο δυναμικό του ΠΑΟ και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως να σταθούμε και στη Βασιλεία, γιατί και η Βασιλεία βρίσκεται σε διαδικασία μονταρίσματος και μπάσκετ να πείτε, βεβαίως, και μπάσκετ να πείτε, γιατί είχαμε μεταγραφή το Σάββατο το μεσημέρι. Εντυπωσιάζεις, Ελένη, μπράβο. Βεβαίως, έτσι, για εσάς που κράζετε τον Νίκο Μοσχοβίτη και το συγκεκριμένο τμήμα. Να τα πεις όλα, Νίκο. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε στην τρίτη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε πάω 24 μέχρι και τις 3. Εδώ και δεύτερη εβδομάδα, λένε Μπούντου Νίκο Μοσχοβίτης. Πάμε στα δικά μας τα 3 ώρα, τα πάω ξύδικα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Σταύρο λίγο για τα χθεσινά, λίγο για αυτά που περιμένουμε να δούμε σήμερα. Έτσι είπαμε για κάποια πράγματα όσον αφορά την προετοιμασία πιο γενικά. Για τον ΠΑΟ, καθώς και το δεύτερο στάδιο ολοκληρώνεται ουσιαστικά σήμερα με το φιλικό και από αύριο ξεκινάει η διαδικασία του πρώτου αγώνα με τη Βασιλεία. Χθες λοιπόν είπα αρκετά ενδιαφέροντα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που μιλάει δημόσια έχει να πει πράγματα και μπορείς να καταλάβεις αρκετά, αν και κάποια δεν θέλει να τα εκφράσει έτσι δημοσίως, και νομίζω ότι καλά κάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ σε όσα είπε μετά το χθεσινό φιλικό. Ήταν στόχος το 90 λεπτό και τίποτα άλλο για σήμερα? Oh, 90 minutes and to see the players, the new players trying to follow what we had in these three weeks of preparation. Στόχος ήταν 90 λεπτά και παράλληλα να δούμε και αν μπορούν οι νέοι παίκτες να προσαρμοστούν σε ό,τι ζητάμε σε αυτές τις 3 εβδομάδες προετοιμασίας. It is normal that the mechanism between them are not perfect. It is need of time for them to enter, but I am very satisfied about their way of being involved in this game. They try, they push, they play the nice football. Some situations, okay, we didn't interpret well, but as I said, I was expecting that less good game. Είναι φυσιολογικό να μην υπάρχουν μηχανισμοί μεταξύ τους. Από την άλλη μεριά, όμως, η συμμετοχή στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή από όλους. Δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες καταστάσεις και περίμενα λίγο περισσότερο πράγματα σε αυτό. We played with Balo left back, we played with Mista, which is not a striker. And really they forced a lot, they forced to do, to respect, to give the best without complaining and trying to make very good trainings and
games. Είχαμε τον Μπαλογιάννη στη θέση του αριστερού back, τον Μισακίδη στην θέση του επιθετικού, δύο θέσεις οι οποίες δεν είναι οι φυσιολογικές τους θέσεις, αλλά ήταν παίκτες οι οποίοι προσπάθησαν, πίεσαν πάρα πολύ τις καταστάσεις, δεν παραπονέθηκαν ποτέ και συμμετείχαν σε αυτό. There are some players that could be, let's say, on a good level. There are some players that need more time of preparation. Position of Varda, he came just for 4 or 5 days before. He pushed himself, he overcame a limit. Then we understand also from the players that physically or tactically are more ready than others from this group. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι λίγο πιο έτοιμοι, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είναι τόσο έτοιμοι. Έχουμε την κατάσταση του Άρντ, ο οποίος έχει έρθει, πιέζει τον εαυτό του, έχει ξεπεράσει κάποια όρια και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον σε αυτό το group κάποιοι είναι λίγο πιο μπροστά και κάποιοι όχι. Υπάρχει κάτι που να τον προβληματίζει και αν η ήττα ακόμη και σε φιλικό είναι ένα πρόβλημα από την άποψη της ψυχολογίας. Δηλαδή το να χάνει ο ΠΑΟΚ παιχνίδια, ας πούμε, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες απαιτήσεις. No, because otherwise I would haven't do this game. Δεν θα έκανα το παιχνίδι αν σκεφτόμασταν αυτό το ενδεχόμενο. Because I know very, very well from the beginning that on Tuesday we'll have a game and then I should have kept, let's say, the main group for which will be involved in the game of Tuesday. Ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε ένα παιχνίδι την Τρίτη, αυτό με την Βασιλεία, και θα έπρεπε να κρατήσω το βασικό, ας πούμε, μέρος του συνόλου μας για το επόμενο παιχνίδι. And we have lost the possibility to play 90 minutes. Και θα χάναμε έτσι την πιθανότητα, αν δεν γινόταν αυτό, να χάσουμε, να παίξουμε τα 90 λεπτά. Then, as I said, it was obvious that between these new players that they don't know each other between them not to work perfect some mechanism some players are used to mark man to man our style of playing is to cover the space the zone it wasn't a perfect understanding we are used to and we worked since August last year for building up from down. These players are here for 3 weeks. Then, for me, more than this game and the result was important to understand their involvement and as individual situations that could offer for us and who could be from this group faster ready and to enter in our let's say main. Είναι προφανές ότι οι μηχανισμοί ανάμεσα στους παίκτες δεν ήταν αυτοί που θέλαμε. Από πέρσι τον Αύγουστο που δουλεύουμε κάποια πράγματα όπως το πώς θα κυκλοφορήσουμε την μπάλα, το πώς θα κάνουμε την ανάπτυξή μας. Υπάρχουν παίκτες εδώ οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τόσο άμεσα. Υπάρχουν παίκτες σε αυτό το group οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να μαρκάρουν man-to-man ενώ εμείς καλύπτουμε πάντα το χώρο. Αυτό που είδαμε σήμερα, που θέλαμε να δούμε σήμερα ήταν η συμμετοχή και το ποιοι παίκτες μπορούν ας πούμε, από αυτό το group να βρεθούν πιο κοντά στο πιο βασικό γκρουπ παιχτών. Πρώτη εμφάνιση σήμερα για τον Λίρατζι. Θέλαμε να σας κάνω ένα σχόλιο. Πώς σκέφτεται την διαχείρισή του? He was with us, he will continue with us. He was in the national team in this last month. He came back for 4-5 days of holiday and then we brought him here. Having also these two games of 90 minutes and the need to have a balance and not to risk some injured situations like was today Varda. After 55-60 minutes was dead and not to force him until the end. Also Jabba, which has very good quality, good potential, in the last 20 minutes was a little bit down. Normal. Ο Λίρατζης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μαζί μας εδώ και καιρό, έλειπε για την εθνική ομάδα, πήρε την άδεια που έπρεπε μετά τις υποχρεώσεις, κλήθηκε εδώ στην Ολλανδία για να τη συμμετοχή του σε αυτά τα φιλικά, για να αποφύγουμε κάποιες καταστάσεις με οποιονδήποτε τραυματισμό. Είδαμε ότι ο Άρντο κουράστηκε μετά το 55-60, οπότε έπρεπε να βγει ο Τζάμπα, παρόλο τα προσόντα του και το τι μπορεί να γίνει, βρέθηκε και αυτός να είναι κουρασμένος το τελευταίο 20 λεπτό, οπότε αυτή ήταν και η συμμετοχή του στο φιλικό. We are a team that we like to attack the space behind the defenders. We have a lot of these actions during games. We work for this. In this moment, for this team that played, it's just the way to understand because we didn't do too much. We had a good control of the ball, but without creating movements behind
behind their defense, and step by step, also Varda must get used to this, and all the others, Mistakidis, and they were coming more to have the control in front of defense. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πολύ το να πηγαίνει στον χώρο. Από εκεί και πέρα δεν προλάβουμε να το δουλέψουμε πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να το συνηθίσουν και κάποιοι παίκτες όπως ο Βάρντο, ο Μιστακίδης, οι οποίοι ήρθαν περισσότερο. Λάμπρου, yes. Ο Λάμπρου, οι οποίοι ήρθαν περισσότερο και ζητούσαν την μπάλα στα πόδια του. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό. Αύριο είναι ένα απλά τελευταίο φιλικό ή η γενική πρόβα για τη Βασιλεία. The first target is to finish with 90 minutes. We are at the end of two camp stages. We are mentally tired. We need 2 days of refresh and after to come back very well for the game. Tomorrow, yes, it's a good training, having the possibility to use, as I said before, a lot of from main players. I don't know. Really, I don't know, maybe also from this team that play today, one or two can come inside. We will see, but yes, let's say that I am expecting for tomorrow a good training. Πρώτος στόχος μας είναι τα 90 λεπτά. Για αύριο υπάρχει μια γενικότερη κούραση. Βρισκόμαστε στο και πνευματική, βρισκόμαστε στο τέλος του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας. Χρειαζόμαστε τις 2 μέρες για να αναθούμε περισσότερο. Θα χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, τους πιο... τις πιο βασικές μας επιλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να μην κάποιος από τους σημερινούς μπορεί να είναι στο αρχικό σχήμα με τη Βασιλεία, αλλά παρόλα αυτά αυτό που χρειαζόμαστε είναι 90 λεπτά και μια καλή προπόνηση. Μιλήσατε για τον Μπαλογιάννη στα αριστερά, τον Μιστακίδη που δεν είναι καθαρό όμως επιθετικός. Ήταν σημαντικό τελικά ότι δεν ήρθαν οι παίκτες που είχατε ζητήσει μετά το φιλικό με την Ότσενα. You talked about Balogiannis that played as left back, Mistakidis that played as a striker the pre-season. So was it important the fact that the players that you wanted didn't come until the end of the pre-season? Oh, and you talked about this. Let's not talk and without creating pressure. We the club work is working for this. This was the situation during the transfer period. Some of the players didn't want to come here. Some were with higher prices. We will find this. It was very good for them because they played in different positions and their experience could improve and could grow up. Each player of this needs to have around them players with more experience and in that moment also their confidence improved during the games. Then we are, as I said, we are on a correct way of working and we expect yes to complete these positions because during a season we need really these two positions to be fulfilled with players that know exactly and have experience to play in this position. Δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή δημιουργώντας πίεση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ομάδα δουλεύει ακριβώς πάνω σε το τι θέλουμε. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, υπήρχαν παίκτες που δεν ήθελαν να έρθουν, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι είχαν διαφορετικές απαιτήσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Μπαλογιάννη και τον Μιστακίδη, είναι καλό το γεγονός ότι έπαιξαν σε μια διαφορετική θέση, μαθαίνοντας και κάτι διαφορετικό. Είναι καλό το γεγονός ότι είχαν έμπειρους παίκτες δίπλα για να τους βοηθήσουν σε όλο αυτό. Και ναι, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ρόστερ έχοντας μια γεμάτη χρονιά μπροστά μας, την οποία θα χρειαστούμε παίκτες οι οποίοι θα μας υποστηρίξουν λίγο καλύτερα σε αυτές τις θέσεις. From other points of view, it's good that we had this possibility because probably Balogiannis would have played much less minutes in this stage. Απ' την άλλη μπορούμε να πούμε ότι ήταν και καλό γιατί ο Μπαλογιάννης θα έπαιζε υπό άλλες συνθήκες λιγότερα λεπτά σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Maybe in front would have been the same situation. Ενδεχομένως μπροστά να ήταν και η ίδια κατάσταση. Last game against Steaua, let's say, we discovered a very good chemistry between Omar and Pelki that could surprise the opponents in the central zone of our attack. Απέναντι στην Steaua είδαμε τον Omar με τον Ελκαντουρί μαζί με τον Πέλκα να δημιουργούν μια ωραία διάδα που μπορούν να εκπλήξουν το κέντρο της άμυνας οποιασδήποτε ομάδας. Varda, it's a good situation to use him in this position behind the striker. It's not his position, it's obvious, but okay, we understand very well. His position is to play on left or right because we had a lot of talks about where we need and where Varda could play.
It was a very good step for us to understand a lot of things and to improve, as I said, the minutes of the pair, the shape, the physical aspect. Και για τον Ουάρντα ήταν μια διαφορετική θέση σε αυτό το στάδιο, ξέροντας ότι παίζει στο πλάι περισσότερο, αλλά χρησιμοποιήθηκε και στο κέντρο. Ήταν ένα καλό βήμα και μια καλή εμπειρία για να δούμε τι μπορούν να κάνουν διαφορετικό κάποιοι παίκτες. Αυτά από τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος είπαμε ότι έχει τον τρόπο του να στέλνει τα δικά του μηνύματα και μάλιστα χθες είχε την ευκαιρία να βρει και τα. Είναι βασικό να είναι επικοινωνιακός ο προπονητής. Είναι πολύ. Ναι, okay. Δηλαδή να μην πηγαίνει κατευθείαν έτσι του γουρού πάνω, γιατί ενδεχομένως να χάνει. Δημιουργεί θέμα στην ομάδα, αλλά με τον τρόπο που τοποθετεί το συγκεκριμένο και αυτά που θέλει να πει και κάποια, να το πω έτσι, παράπονα, αν μπορεί να υπάρχουν, τα περνάει έτσι με ωραίο τρόπο. Ένας από τους πρωταγωνιστές χθες και αυτός που σκόραρε ήταν ο Λάτσαρος Λάμπρου για τον ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε όσα. Και ένα από τα project που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, έτσι, όσον αφορά τους παίκτες που επέστρεψαν, που παλεύουν για μια θέση. Για μένα, σου είπα και πριν στην αρχή, για μένα είναι αυτός που είναι πιο μπροστά. Πιο έτοιμος μου δείχνει τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω, μπορεί να κάνω λάθος. Ωραία, και ερχόμαστε με ενδεκάδα και πρώτα στοιχεία έτσι από το φιλικό, το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου μία ώρα. Πάμε να ακούσουμε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε Λάτσαρο Λάμπρου και τα όσα είπε χθες. Να σε ρωτήσω εγώ λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να σκοράρεις, να είσαι μέσα στις φάσεις να δημιουργείς, πέρα από το να παίρνεις χρόνο συμμετοχής? Είναι προετοιμασία. Προετοιμάζει για την σεζόν που θα έρθει. Το να έρθει ένα γκολ είναι η επιβεβαίωση της σκληρής δουλειάς που κάνεις κάθε μέρα στις προπονήσεις. Η ομάδα έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμη στο μεγαλύτερο μέρος να αγωνιστεί για 90 λεπτά. Εσύ πώς ένιωσες? Είναι το πρώτο 90 λεπτό που παίζουμε φέτος. Σίγουρα ήρθε και η κούραση, γι' αυτό άλλωστε γίνονται και τα φιλικά, για να προετοιμαστείς όσο δυνατόν το καλύτερο για να αποδώσεις στα επίσημα που θα έρθουν. Λαζάρε, ένα ακόμη γκολ σε φιλικό προετοιμασίας. Αν σημαίνει κάτι παραπάνω για την ψυχολογία σου πέρα από το να παίζεις σε 90 λεπτά και αν θεωρείς ότι τελικά τώρα αρχίζεις και βρίσκεις συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα? Είναι σημαντικό να σκοράρει, ειδικά ο επιθετικός. Αυτή είναι η δουλειά του, να βοηθάει την ομάδα πέρα από ανασταλτικά και στην επίθεση, βάζοντας γκολ ή κάνοντας assist. Οπότε όταν έρχεται αυτό για μένα, πέρα από όλα τα άλλα που κάνω μέσα στο παιχνίδι, όταν έρχεται και αυτό, τότε σημαίνει ότι κάτι έχω κάνει καλά. Πού νομίζω ότι βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο, αν θέλεις να βάλεις ένα βαθμό στη δική σου απόδοση και τι σου είπε ο προπονητής στο τέλος? Δεν θα βάλω εγώ βαθμό σε μένα. Είναι ο προπονητής για να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που παίρνω την επιβράβευση του προπονητή και γενικά του προπονητικού team, είμαι χαρούμενος. Υπάρχει ένα ακόμη φιλικό, ο ΠΑΟΚ μετά επιστρέφει στη βάση του. Αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι για τη δύσκολη δουλειά που έρχεται στα παιχνίδια με τη Βασιλεία? Αισθανόμαστε ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έτοιμοι θα φανεί στο επίσημο μάτς, αν είμαστε. Εδώ είμαστε, έτσι, για 20 περίπου λεπτά ακόμη. Να πάμε σιγά σιγά στην Ολλανδία, γιατί έχουμε πρώτα στοιχεία, έχουμε δεκάδα βεβαίως. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τελευταία έτσι ενδεκάδα που θα δοκιμάσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι οι θεωρητικά βασικοί, έτσι, αυτούς που περιμένουμε να δούμε στο πρώτο μάτς με την Βασιλεία. Αυτούς θέλει να τεστάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έχουν έτσι περισσότερο χρόνο και σαφώς βρίσκονται σε βασικό πλάνο για εκείνον στα μάτς απέναντι στην Βασιλεία. Λοιπόν, Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια. Το έχουμε. Mm-hmm. Μάτος δεξιά. Ωραία. Βιερίνη αριστερά. Mm-hmm. Κρέσπο Βαρέλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μαουρίσιο Κάνιας. Mm-hmm. Έτσι. Μπροστά του ο Πέλκας. Μπίσες Βαρά αριστερά. Λιμνιός δεξιά. Και Πρίγιοβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος παίρνει. Εντάξει, από την ενδεκάδα που έχει επιλέγει δεν υπάρχει κάτι μη αναμενόμενο νομίζω. Γιατί νομίζω ότι αυτή θα είναι η ενδεκάδα καρμπών? Ναι, αν είναι όλα καλά. Για το μάτς με την Ελβετία, εννοείται αν είναι όλα καλά και εννοείται ότι αν δεν έχουμε έτσι θέματα τραυματισμού. Προφανώς και σήμερα θα δούμε λίγο και τον Πρίγιοβιτς να παίζει παραπάνω, ώστε να προσπαθεί έτσι να βρει ρυθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο Πρίγιοβιτς έλειπε καιρό λόγω Μουντιάλ, έκανε λίγες διακοπές, επέστρεψε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά προφανώς και δεν είναι ακόμα στο 100%. Δεν ξέρω αν είναι στο επίπεδο και των συμπαιχτών του ο Πρίγιοβιτς, οπότε το φιλικό είναι και για αυτό μια ευκαιρία σήμερα να παίξει παραπάνω. Δύσκολο να παίξει 90, λέω εγώ. Όχι, αλλά νομίζω αλλά ότι να πάρει 60-70 λεπτά, λεπτά, ναι, αυτό είναι το θέμα. Για να ούτως ώστε όσο μπορεί στο παιχνίδι που έρχεται με τη Βασιλεία να είναι
σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, σίγουρα σήμερα δεν θα δούμε Ελ Καντουρί. Δεν είναι δηλωμένος στην ενδεκάδα και σε αυτούς που απαρτίζουν τους αναπληρωματικούς. Ο Ελ Καντουρί, ο οποίος ακολουθεί και σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Άρα, όσο είδαμε από την προετοιμασία από τον Μαροκινό, είδαμε. Mm-hmm. Στις τελευταίες μέρες ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις. Ήτανε να μπει στο φιλικό με τη Γάνδη. Τελευταία στιγμή έμεινε στα πιτς και τη θέση του πήρε βεβαίως ο Πέλκας. Απόλυτη ησυχία αυτή τη στιγμή, έτσι, στο γήπεδο, εκεί που βρίσκεται και ο Δημήτρης και ο Σταύρος. Δεν υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ. Ίσως αργότερα ή εφόσον ξεκινήσει το παιχνίδι κάνουν την εμφάνισή τους. Δεν βολεύει και η ώρα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς το συγκεκριμένο φιλικό. Είπαμε, δώσαμε προηγουμένως την ενδεκάδα, ενώ αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες πάρα πολύ ζέστη, Νίκο μου, έτσι. Αποχαιρετάνε την Ολλανδία με 30 βαθμούς Κελσίου και, θα συνηθίσουν. Και χθες, έτσι, είχε αρκετή ζέστη, γύρω στις 27 χθες το θερμόμετρο στο χθεσινό φιλικό με την Αντβέρπ, 30 σήμερα, αλλά το δύσκολο, έτσι όπως μας μεταφέρει και ο Δημήτρης από πάνω από την Ολλανδία, είναι ότι υπάρχει και σχετική άπνοια, δεν φυσάει καθόλου, και αυτό, όσο και να πεις, θα δυσκολέψει έτσι λίγο τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Ωραία. Να πούμε τίποτα άλλο για το ποδοσφαίρο Λαλιμπούδου, μας αφήνεις ή όχι? Δηλαδή, τελείωσε και μετά τις 11. Λοιπόν, okay. Έγινε κάτι αναμενόμενο? Έχεις κάτι περαιτέρω να προσθέσεις? Όχι, ότι αυτή η αντίπαλη, αυτή η ομάδα η οποία τέλος πάντων θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ, έστω και σε φιλικό επίπεδο, ήρθαν με τα αυτοκίνητά τους, έτσι, καθόλου. Αυτό είναι, φίλε, άμα είσαι δίπλα. Αυτό το κουτσομπολιό πρέπει να είναι. Εντάξει, άμα είσαι δίπλα, μια χαρά πες αυτοκίνητο, πήγες. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα γενικός και ειδικός? Λοιπόν, πες μου λίγο. Βεβαίως, υπάρχει λίγο προβληματισμός, βλέπω, για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Δεν στρίβουν τα παιδιά. Επειδή χθες κάτι έβλεπα από το φιλικό του Ολυμπιακού. Βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγο ξεφωνητούλη σιγά-σιγά. Υπάρχει. Και υπάρχει και προβληματισμός και για την ΑΕΚ, έτσι. Γιατί προβληματίζει γενικότερη εικόνα της. Αλλά θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι εσύ έφαγες τριάρα χθες, έτσι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Τι δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε? Πόσο να πούμε ακόμα, δηλαδή. Από τις 12 Γενάρη με αυτό ασχολούμαι. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Και όχι μόνο αυτό. Πήγες και βάφτισες ότι και καλά αγωνίζονταν οι ρεζέρβες. Καταρχάς, πρόσεξε λίγο. Ο ΠΑΟΚ πόσα φιλικά έχει παίξει με το σημερινό? Πάμε 6. Το 7ο φιλικό. 7ο. Ωραία. Η ΑΕΚ έχει παίξει 2, ρε παιδί μου. Ναι. Ο Ολυμπιακός επίσης τόσα πρέπει να έχει παίξει πάνω κάτω, δεν είναι? Νομίζω 2 ή 3 Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει, από τον ΠΑΟΚ έχει μια εικόνα. Έχει δει και καλά και άσχημα. Από αυτού τώρα βλέπει. Τώρα είναι το ξεκίνημά του και βλέπει άσχημα. Αυτό θέλω να πω. Επίσης, η ΑΕΚ γενικότερα με τα γραφικά, τι κάνει? Αυτός ο Πόνσε που είναι να έρθει, τι είναι και είναι τόσο φασαρία? Δεν ξέρω, τον κυνηγάνε πάρα πολύ και τον περιμένουν πάρα πολύ. Ο οποίος είναι δανεικός κι αυτός. Είναι αντιαραούχο, να το πω έτσι. Ο Αραούχο μας χαιρέτησε, τώρα αυτός ναι, ο Πόνσε. Ναι, αυτός είναι τύπου Αραούχο παίχτης, δηλαδή, αυτό είναι ή κάτι άλλο? Θα σου πω, γιατί και εγώ δεν τον έχω ψάξει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Έκει Πόνσε, έτσι. Ναι, το έκει σίγουρα το θέλει, παλιά, ναι. Σίγουρα τον θέλει πάρα πολύ ο Μαρίνος Σουζουνίδης, έτσι. Ναι, okay. Είναι τύπου Αραούχο από την Αργεντίνη. Εννιάρι βλέπω, άρα το εννιάρι βλέπω το φοράει. Ναι, το εννιάρι φοράει. Θέλει να έρθει. Παρτενέρ του Μάρκο Λιβάκια στην επίθεση, ορίστε, ναι. Ορίστε. Δίδυμο φωτιά, σου λέει. Βέβαια, βέβαια. Δεν μπαίνουν καθόλου σε νούμερα. Υπογραφές, υποθέσεις, Πόνσε, Μπογέ και Άλεφ. Μάλιστα. Μάλιστα. Και λέει ότι η ΑΕΚ πατάει γκάζι για να τελειώσει τις υποθέσεις Πόνσε, Μπογέ και Άλεφ. Η ΑΕΚ, η οποία μπαίνει Άλεφ στη διαδικασία των προκριματικών. Πιο μετά από τον 10 Αυγούστου, ξέρω εγώ. Ναι, εκεί. Πιο μετά από τον ΠΑΟΚ. Εκεί 8-9 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, στα μπασκετικά μας τώρα. Στα μπασκετικά μας, Ελένη, Στα μπασκετικά μας, Νίκο, γιατί είχαμε μεταγραφή το Σάββατο. Τι λες, Ελένη? Βεβαίως. Ναι. Νέο χτύπημα. Νέο έτσι. Χτύπημα, μ' αρέσεις, ναι. Φάνηκε. Βέβαια, εσύ έχεις ενημερώσει τον κόσμο για αυτό το χτύπημα το οποίο ακούει στο όνομα Σχίζας. Εμείς τα έχουμε ενημερώσει, βέβαια. Και έχουμε ενημερώσει. Προσπαθώντας να γράφουμε αυτό που ισχύει, έτσι, γιατί βλέπω παντού δεξιά και αριστερά πετιούνται κάτι ονόματα. Δεν ξέρω πώς προκύπτουν, τέλος πάντων. Εντάξει, του Σχίζα ήταν κάτι αναμενόμενο, είναι η αλήθεια, και με την επιστροφή του Ηλία Παθεοδόρου από την Αμερική και του Νίκου Σταυρόπουλου, οριστικοποιήθηκε και τυπικά η συμφωνία που υπήρχε από τα μέσα της εβδομάδας με τον Σχίζα. Εντάξει, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς και εδώ. Είναι μια περίπτωση παίκτη που έχει το ενδιαφέρον της, στη λογική ότι είναι ένας Έλληνας παίκτης ο οποίος
σε ένα επίπεδο Α1 έχει δείξει κάποια πράγματα με τον Κολοσσό, με τον Ρέθυμνο, με την Κίμη. Και τώρα θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Προφανώς και όταν μιλάμε για ένα παίχτη που δεν έχει ξαναπαίξει σε καταστάσεις Τετάρτη, Σάββατου, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, ειδικά στην αρχή της σεζόν που για περίπου 3 μήνες, 4 υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι ένας παίχτης που, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Lucky Jones, αλλά θα αναμένεται να αναλάβει έναν ανάλογο ρόλο. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης πολύ καλός αμυντικά, προσιλωμένος σε αυτό που έχει να κάνει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να σουτάρει πολύ τίμια έξω από τα 6,75, αλλά όχι να δημιουργήσει για τον εαυτό του, ενώ να εκτελέσει. Και είναι ένα παιδί το οποίο, αυτό είναι κάτι που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έχει καλοχυθεί μπασκετικά στην Αμερική. Είναι αρχικά στο Πανεπιστήμιο του Κέρκλαντ, αν θυμάμαι καλά, και αποφύτησε από το Ρότσεστερ. Είναι ένας παίκτης λοιπόν ο οποίος γαλουχήθηκε μπασκετικά στην Αμερική. Τα τελευταία 4-5 χρόνια στην Ελλάδα έχει κάνει στο δικό του ρόλο σε κάθε ομάδα κάποιες καλές σεζόν, με αποκορύφωμα την περσινή με τον Κολοσσό. Και έτσι τώρα θα είναι στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς και έχουμε τονίσει ότι γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει πάντα αυτό το ελληνικό στοιχείο, θέλει όσο μπορεί να το ενισχύσει, αλλά και όσο, κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, έτσι. Η περίπτωση Χίζα ήταν εφικτή, προχώρησε, και αν τα βάλουμε κάτω σε σχέση με το περσινό ρόστερ και δούμε στοιχεία και χαρακτηριστικά και όχι το τι κάνει ο κάθε παίχτης, εγώ βάζω τα στοιχεία πάντα, στη λογική του Πέτεγουέι είναι ο Τζαμάλ Τζόνς που έχει αποκτηθεί, στη λογική του Λάκι Τζόνς είναι ο Σχίζας. Αυτό. Δεν σημαίνει ούτε ότι είναι καλύτερη, ούτε ότι είναι χειρότερη. Το τι είναι θα φανούν μέσα στο γήπεδο και πώς θα είναι η ομάδα. Αλλά τα στοιχεία πάνω κάτω των 2 μεταγραφών που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι ανάλογα αυτών των 2 παιχτών που αποχώρησαν. Το θέμα του Γκος παραμένει ανοιχτό. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ καιρό ακόμα που θα παραμένει ανοιχτό. Νομίζω ότι σχετικά άμεσα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά για να μην είχε πει μετά το τέλος του τουρνουά, έτσι, Summer League. Ναι, δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά ότι θα απαντήσει, ξέρω εγώ, μέσα σε 3 μέρες. Ούτε έχω κάποια πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ του έχει δώσει τελεσίγραφο. Απλά από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου. Θα πρέπει να ξέρει σχετικά άμεσα τι θέλει να κάνει ο Γκος, αν θέλει να συνεχίσει και αν θέλει να το κάνει στον ΠΑΟΚ, ώστε να κινηθεί μετά για την απόκτηση ενός Αμερικανού άσου. Αν όχι, να βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός Αμερικανού άσου και ενός ακόμα guard scorer. Ο οποίος Γκος έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, του ζήτησε έτσι χρόνο στις επαφές που είχαν στην Αμερική. Σωστά. Γιατί η άλλη εναλλακτική, η άλλη προοπτική που έχει στην Ελλάδα. Ναι, είναι μια προοπτική που είναι στο τεχνικό επιτελείο των Washington Wizards. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει μια πολύ καλή σχέση με τον άνθρωπο των Wizards, ο οποίος παίρνει αποφάσεις για το πασχετικό πρόγραμμα. Και μέσω αυτού ουσιαστικά ήταν και στο Summer League. Τους οποίους ευχαρίστησε πολύ, ναι, μέσω του μηνύματος. Mm-hmm. Διάβασες τίποτα πίσω από το συγκεκριμένο μήνυμα ή μόνο εγώ το σκέφτηκα? Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Είναι μια καινούρια πρόκληση, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο την είχε στο μυαλό του. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο Γκος, τελειώνοντας τη σεζόν πέρσι με τον ΠΑΟΚ, που πραγματικά τα πήγε πολύ καλά, μέσα του, και επειδή καταλάβαμε ότι είναι ένας τέτοιος παίκτης και άνθρωπος, είχε ότι το έχει ακόμα, ότι παρότι είμαι 35-36 μπορώ να παίξω σίγουρα ένα χρόνο ακόμα. Δεν νομίζω ότι αυτό του βγαίνει εύκολα από μέσα του. Απλά η παρουσία του στην Ουάσιγκτον, η παρουσία του στο Summer League, που ουσιαστικά ρόλο προπονητή είχε και εκεί, έτσι. Δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν εκεί. Μπορεί να ανακοινώθηκε σε ρόλο παίκτη προπονητή, αλλά κυρίως ήταν προπονητής. Ήταν στο τεχνικό επιτελείο, ναι, ναι, των Ουάσιγκτον Wizards. Προφανώς και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα δίλημα σημαντικό, έτσι. Γιατί μπορεί, αν αποφασίσει να συνεχίσει για 1-2 χρόνια ακόμα, να κλείσει με τέτοια πόρτα. Κάτι που στις τέτοιες πόρτες δεν έχουν και εύκολα. Γι' αυτό λέω ότι. Και πρέπει να ζυγίσει τα δεδομένα. Ακριβώς. Δηλαδή πιάνω τώρα την ευκαιρία, έτσι που μου παρουσιάζεται, αλλά από την άλλη είναι και δύσκολο για εκεί. Εγώ νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, αυτό που γνωρίσαμε από τον Γκος, δεν είναι παίκτης ο οποίος θα παρατάει εύκολα, και γενικά ένας παίκτης που, ρε παιδί μου, όταν σου λέει ότι εγώ θα τον κερδίσω τον Ολυμπιακό, το πιστεύει. Δεν το λέει για να το πει. Θεωρεί δηλαδή ότι όποιον και να έχει απέναντί του, θεωρεί ότι τον έχει. Και επειδή πέρσι το καλοκαίρι είχε μείνει χωρίς ομάδα και δούλευε όλο το καλοκαίρι για να του έρθει η πρόταση του ΠΑΟΚ και να έρθει στον ΠΑΟΚ,
Μπορεί τότε πέρσι να έχει φτάσει σε μια κατάσταση να πει ότι ίσως να το αφήσω σιγά-σιγά, γιατί πέρασαν και τα χρόνια. Αλλά παίζοντας στον ΠΑΟΚ σε ένα καλό επίπεδο, στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον μπάσκετ Champions League, κατάλαβε ότι ακόμα το έχει, όχι μόνο το έχει, το έχει πολύ καλά. Απλά είναι μια υπόθεση η οποία ναι, μεν έχει τραβήξει, αλλά δεν νομίζω ότι περίμενε ο ΠΑΟΚ και πιο γρήγορα απάντηση σε οποιαδήποτε πρόταση στον ΚΟΣ. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν μιλάμε για τον ΚΟΣ που ξέρεις τι θα πάρεις, εφόσον είναι καλά τα πράγματα την επόμενη σεζόν, κάνεις και λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί έχεις δει. Ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει. Απλά λέω ότι επειδή πλέον φτάσαμε 16 Ιουλίου. Υπάρχει εναλλακτικό πλάνο. Πάντα. Καταρχάς, στο πρακτικό ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει εναλλακτικό πλάνο, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Οπότε. Πρέπει να ξεψαχνίζεις τα πάντα και να είσαι έτοιμος. Οπότε πηγαίνεις. Για αυτή την περίπτωση, αυτά μπορώ να δώσω είναι αυτό. Αν δεν κάτσει, υπάρχει κάτι άλλο. Κατάλαβες. Απλά του κόστο θέμα, πιθανολογώ ότι όχι μέσα στην εβδομάδα, αλλά σίγουρα μέσα σε ένα τέτοιο διάστημα θα ξεκαθαρίσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Και από εκεί και πέρα θα φανεί πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αν συμφωνήσει ο Γκος να πάρει έναν Αμερικανό playmaker και να κλείσει ουσιαστικά την περιφέρεια, αν όχι, να βγει στην αγορά και για Αμερικανό playmaker με σημαντικό ρόλο βασικό. Και για παίκτη στα γκάρντ, ας πούμε, που θα έχει ρόλο scorer, έτσι, και να δει τι θα γίνει και με τους ψηλούς. Σήμερα βλέπω ότι έχει ανακοινηθεί ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Κόνιαρη, που αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Κόνιαρης, ο οποίος συνεχίζει να είναι στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Και διακοπές θα κάνει ποτέ αυτό το παιδί? Έκανε πριν, ρε. Ήταν στα Χανιά εκεί πέρα και στο Λέθιμο. Ναι, πόσες μέρες όμως. Λίγες, εντάξει. Σε αυτή την ηλικία, αυτά τα παιδιά κάθε καλοκαίρι πρέπει να τρώνε πολύ περισσότερο χρόνο μέσα στο γήπεδο από όσο τρώνε το χειμώνα, λέω εγώ. Αναλογικά καθημερινά. Γιατί μόνο να κερδίσουν έχουν. Λοιπόν, ο Κόνιαρης παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στην Καλιφόρνια, σε αυτό το camp βελτίωση της εταιρείας η οποία τον εκπροσωπεί. Είναι κάπου στις αρχές Αυγούστου να επιστρέψει. Λογικά κάπου μετά το 15 Αυγούστου, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, αλλά εκεί είτε 16 Αυγούστου είτε λίγο μετά θα ξεκινήσει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο Κόνιαρης έχει συμβόλαιο για μία σεζόν ακόμα. Το έχουμε αναφέρει εδώ και με τον Σταύρο ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Θέλει να τον κρατήσει. Δεν σκέφτεται στον ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή ότι θα βγάλουν τον Κόνιαρη στην αγορά για να πάρουν χρήματα. Δεν το σκέφτονται. Αυτό που σκέφτονται εδώ και καιρό είναι το συμβόλαιό του, το οποίο τρέχει τώρα και έχει ισχύει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, να ανανεωθεί. Θα ανανεωθεί για ένα χρόνο ακόμα, για δύο, θα φανεί. Μπορεί να μην ανανεωθεί καθόλου. Έτσι, μπορεί η πλευρά του Κόνιαρη να τα βάλει κάτω και να πει ότι θέλει να κυκλοφορήσει ελεύθερη του χρόνου, που είναι και αυτό μια επιλογή τώρα που το συζητάμε. Απλά ο Κόνιαρης ξέρει πολύ καλά ότι στα δύσκολα ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί, ο ΠΑΟΚ του έδωσε ρόλο, ο ΠΑΟΚ τον ξαναέβγαλε ουσιαστικά εκεί που ήταν πριν το σοβαρό τραυματισμό στο Παναθηναϊκό, και σίγουρα ακόμα έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να παίξει σε επίπεδα πιο υψηλά. Το γεγονός ότι είναι στην Αμερική και δουλεύει πάνω σε πράγματα, σε αδυναμίες του, δείχνει το ότι έχει φιλοδοξία. Απλά δεν είναι θέμα το οποίο προέκυψε σήμερα ή τώρα, αυτό που έχει να κάνει με την ανανέωση. Πριν την επιστροφή του από την Αμερική, δεν νομίζω να έχουμε εξέλιξη. Και αμφιβάλλω αρκετά αν θα έχουμε και σχετικά άμεσα μετά την επιστροφή του. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που ναι, μεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Ναι, μεν έχει γίνει έτσι μια διερευνητική κουβέντα με την πλευρά του παίκτη, γιατί μιλάμε και για άλλα οικονομικά δεδομένα. Αλλιώς είναι τα δεδομένα τα οικονομικά όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον Κόνιαρη 19 χρόνων ελεύθερο από τον Παναθηναϊκό και με ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό. Αλλιώς είναι με τα δύο χρόνια που έχει κάνει μέχρι τώρα, πιθανότατα και το τρίτο στα 22 του. Έτσι, στα 21 του. Πώς είναι ο Κόνιαρης, το έχασα, 97, αν θυμάμαι καλά είναι. 97. Ναι, άρα στα 22 του, καλά είπα. Μιλάμε για τέτοιες ηλικίες πια, ναι, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι διάφορες παράμετροι και είναι περίπτωση η οποία η όποια εξέλιξη θα φανεί μέσα σε σεζόν. Θα μου κάνει εντύπωση αν γίνει κάτι άμεσα, να πω την αλήθεια, για τον Κόνιαρη. Τώρα, όσον αφορά Αμερικανούς από το Summer League και όλα αυτά, το Σάββατο έγινε και μια σύσκεψη ουσιαστικά ανάλυση της κατάστασης με το τι έγινε στο Summer League, με επαφές αρκεί του Παπαθεοδόρου και του Σταυρόπουλου, με προτάσεις τέλος πάντων που ο ΠΑΟΚ έτσι και αλλιώς είχε τσεκαρισμένες πριν πάει εκεί
και ψάχτηκε στο Las Vegas τι ισχύει ακριβώς και αγωνιστικά και οικονομικά. Το τι έχει τσεκάρει και το τι έχει δει, από όλα τα νόματα που κυκλοφορούν, πολύ αμφιβάλλω αν κάποιο ισχύει. Πάρα πολύ αμφιβάλλω. Βασικά εμείς και εμείς που δεν ισχύει κανένας. Ποδοσφαιρικά καλοκαίρια, ναι. όχι το φετινό, ξέρεις, mm-hmm. περσινά, προπέρσινα, ναι. τέτοια επίπεδα δεν έχει φτάσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε και ένα όνομα, αλλά δύσκολο να αποκρίνεται στην πραγματικότητα το... αυτό που βλέπουμε και διαβάζουμε. Λέξε, μου, ο κόσμος διψάει για μεταγραφές. Είτε πολύ ωραία, συμφωνώ. Είναι σε θεωρητικό φιλολογικό επίπεδο, έτσι. Άρα τι κάνεις, δίνεις μεταγραφές. Ναι, δίνεις μεταγραφές. Και επίσης, πρόσεξε κάτι, με λίγο. Και μετά φτάνεις στο σημείο ότι ναι, ναι. αν δώσεις και 52 ονόματα και πέσεις μέσα. Κάποιες δεν θα πετύχεις, δεν μπορεί. Ναι, δηλαδή, βάσει ναι. στατιστικής και πιθανότητων, κάποια στιγμή θα πετύχεις. Από όλα αυτά που έχω γραφτεί, πιθανό να μην γίνει τίποτα από αυτά. Πιθανό, αλλά μπορεί και να πετύχεις και ένα. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε, δικαιώθηκα. Τα λέγαμε. Βέβαια. Το γράψαμε ισχύ. Μόνο εδώ. Βέβαια. Το διαβάσατε. Βέβαια. Τελειώσαμε. Τα λέγαμε, λέγαμε για άλλους 15 βέβαια, οι οποίοι δεν βγήκαν, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό δεν το λέμε ποτέ. Άνα, μπράβο. Μην χαλά τώρα τι λεπτομέρειες. Μην αφήνει λεπτομέρειες, μάλλον να χαλάνε μια ωραία ιστορία. Σωστά. Σωστά, έχει δίκιο. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στο μπασκετικό κομμάτι. Γενικά. Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Las Vegas, συνεχίζονται κάποιες έτσι επαφές με Αμερικανούς για να φανεί ο ΠΑΟΚ στο πού μπορεί να κινηθεί όσον αφορά οικονομικά επίπεδα και τα στοιχεία που θέλει. Έτσι. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Και ξαναλέω ότι να βλέπουμε λίγο, όπως λέγαμε για τη Βασιλεία, όπως λέγαμε για Ολυμπιακό και Άκη στο ποδόσφαιρο, βλέπουμε τι γίνεται λίγο στο μπάσκετ και στους άλλους. Πείτε μου τι γίνεται. Κάθε μέρα ένα όνομα διαβάζω στην ΑΕΚ. Δεν βλέπω καμία ανακοίνωση. Ο Προμηθέας έχει κινηθεί από νωρίς. Okay. Δεν βλέπω και καμία κινητικότητα. Να, σου έχω εδώ Παναθηναϊκό. Άσο αυτούς δύο. Αυτοί είναι εκτός συναγωνισμού. Παπαγιάννης αποφάσισε Παναθηναϊκό. Μεγάλο λάθος αν γυρίσει λέω εγώ. Πρέπει να μείνει στο NBA αυτό το παιδί. Πρέπει να μείνει. Και να προσπαθήσει εκεί, ναι, ναι, ναι. Και όμως αποφάσισε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Όχι, το ρεπορτάζ λέει ότι αν οι Blazers αποφασίσουν ότι να μην του δώσουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, γιατί στο NBA παίζουν λίγο άλλες καταστάσεις με τα συμβόλαια. Και όλα αυτά. Αλλά όχι, το παιδί πρέπει να μείνει εκεί, λέω εγώ. Έχει να δώσει πολλά ο συγκεκριμένος, θεωρώ. Δεν μιλάμε για μια υπερτιμημένη περίπτωση, έτσι. Όχι, όχι, νομίζω ότι έχει να δώσει. Αν και είναι λίγο σέντερ που θυμίζει σέντερ άλλων εποχών, νομίζω ότι έχει να δώσει αρκετά. Μάλιστα. Έχει να δώσει αρκετά. Και μόνο στην Αμερική μπορεί να βελτιώσει πράγματα για να φτάσει σε ένα σούπερ επίπεδο. Γιατί από μπάσκετ νιώθει πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ελένη Μπούντου. Λοιπόν, να δώσω... Έχει μια ανακοίνωση από ΑΣ, τίποτα τέτοιο, όχι. Λοιπόν, έχουμε. Έχουμε και σήμερα. Από το τμήμα Βόλη, γιατί μπράβο, ρε παιδιά. Αλλά θα τα δούμε κάποια στιγμή συνοπτικά, ίσως την Παρασκευή, ενδεχομένως να κάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα την ωραία mm-hmm. που ξεκαθαρίσαμε τι ακριβώς γίνεται στο κάθε τμήμα τη του ΑΣ. Στην ΠΑΟΚ, τη Σούμα. Ναι. Έτσι, γιατί κάθε μέρα υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει μια ανανέωση, υπάρχει μια ανακοίνωση, μια μεταγραφή. Κάτι γίνεται έτσι mm-hmm. Στα άλλα τμήματα. Να δώσω εντάχει τις αλλαγές, έτσι, ποιοι βρίσκονται στον πάγκο, τους αναπληρωματικούς να το θέσω καλύτερα. Σιαμπάνης, έτσι, χθες είδαμε Ρέι και Γλύκο, σήμερα έχουμε βασικό Πασχαλάκη και στον πάγκο Σιαμπάνης, Μιχόγιβιτς, Ουάρντα Λίρατζη και Μπαλογιάννη. Νομίζω ότι θα δώσει 90 λεπτού στους 11 και από εκεί και πέρα αν προκύψει κάποιο απρόπτο ή αν έχει κάποιο θέμα τραυματισμού, κούρασης, ειδικά για τον Πρίγιοβιτς, να φρεσκάρει κάπως την ενδεκάδα του. 3,5 ώρα λοιπόν το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ, έτσι με Γιώργο Ζαγόρα στο στούντιο. Η κρέμα στο Γιώργο Ζαγόρα πάλι, εμείς φάγαμε εδώ πέρα το τρίωρο το τρίωρο, έτσι ακριβώς. Του Γκασμά, εντάξει. Μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Ακριβώς. Γεια σας, πάμε στην Ολλανδία, αντίο. Κατάλαβες, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και την Κυριακή, ρε Ελένη, μια μισή ώρα. Δηλαδή, άμα είναι να παίξει νωρίς, παίξει λίγο πιο νωρίς, παιδιά. Δηλαδή, να κάτσε εμά λίγο, πες. Μια μισή ώρα. Αφού παίζει νωρίς. Βλέπει ότι δεν με θέλει σε τίποτα, έτσι, ούτε Κυριακή, ούτε Δευτέρα, πουθενά. Αφού κάθεσαι νωρίς, βάλω το 12.30 να γλιτώσει και εσύ κάτι, ρε αδελφέ. Να ακούω από Ολλανδία να βλέπω τηλεόραση, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ραντεβού ξανά αύριο στις 12, είπαμε 3.30 το φιλικό, ρεπορτάζ μετά. Γενικά έχει πολλά και σήμερα μετά της προετοιμασίας. Αύριο επιστρέφει η αποστολή, οπότε πάμε λίγο σε πιο... Τώρα που είπες ότι σε φάση αύριο για Βασιλεία, επιστρέφει ναι. η αποστολή, μετά το τέλος του φιλικού παιχνιδιού, η αποστολή θα ταξιδέψει για τη Φραγκφούρτη, έτσι, mm-hmm. δεν επιστρέψει στο Όστερμπεργκ. Και από εκεί αύριο το πρωί θα πετάξει για Ελλάδα. Μάλιστα, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Γιώργος Ζαγόρας και το φιλικό του ΠΑΟΚ στις 3.30. Ξανά ραντεβού αύριο στις 12. Καλό σας μεσημέρι.